Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έχουν τις τηλεοράσεις και ακούω πρώτα την τηλεόραση και όχι εσένα. Εντάξει, τώρα μιλάς κανονικά, κανονικά. Εντάξει. Γιατί το είπες και κυραϊκά. Ποιο τι είπα. Καλημέρα. Γιατί αγόρι μου, τραγουδιστής. Εντάξει, ξέρεις αυτή, ε. Έχω πάει τώρα με τη Λέα μια φορά στην Κέρκυρα. Η Λέα θα ήθελα να δείτε τώρα κάτι κλεισίες, κάτι τέτοιο. Άντε βρε τώρα βρε. Κάνω τον Chinese, Τσιν Τσανσόν κανονικά. Πάει αυτή να δει το Άγιο Σπυρίδο, να έχουν και το πτώμα του εκεί. Ναι, έχουν την σκήτη, όχι τη σκήτη, πώς λέγεται. Τη σκήτη νομίζω, κάτι κάπως λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται και δεν με ενδιαφέρει. Στα θεολογικά, ναι. Το σκήνομα, το σκήνομα. Τέλος πάντων, και έχω τον Βασίλη εκεί σε ένα μπαρ του φίλου μου. Δουλεύει, μου λέει, πού είναι η γυναίκα σου, λέω, πήγε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στο Βιολετζή, μου λέει. Λέω, ποιον, ποιον? Στον Βιολετζή. Λέω, γιατί δεν είναι Βιολετζή. Λέει, πως είναι το πτώμα έτσι, λέει. Ναι. Κάθεται έτσι να πέσει πιο. Τελευταία εκπομπή του ψυχιατρίου για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, φίλε, γονάτισα. Γελούσα καλά τέταρτο μόνο στην ιδέα, δηλαδή που το σκέφτηκαν. Στο μεταξύ την Κέρκυρα, μισεί ο ένας τον άλλον. Εντάξει, αλλά... Μόνο στην Κέρκυρα, νομίζω σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εκεί είναι εμφατικό. Ναι. Γιατί το δείχνουν. Στα άλλα, αχ, τι κάνεις, αγάπη μου και αυτά και περνάς 4 μέτρα μαχαιριά. Ναι. Ωραία. Στην Κέρκυρα τι. Στην Κέρκυρα είναι ξεκάθαρο ότι ναι. Σε μισεί. Ναι, αυτοί δεν έχουν έτσι. Πρώτα απ' όλα τα είχαν όλοι με όλους. Εντάξει, οπουδήποτε στην ελληνική επαρχία. Ναι, τα είχαν όλοι με όλους. Ναι. Πρόβλημα, ξεκάθαρο. Μάλιστα. Σόφος στο Σκοτσέζο διαιτητή που έπαιξε χθες το Ρώμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι, με πολύ ωραία διάθεση. Ναι, με πολύ καλή διάθεση απέναντί του. Ναι, ναι. Αλλά όχι ψόφο στους οπαδούς της Celtic. Βέβαια, με το εξαιρετικό πανό το οποίο. Όχι πανί, ένα κορέο. Τα κορέο όπως θα έπρεπε. Αυτά που δεν κάνουμε ποτέ εμείς. Ναι, εντάξει. Επιχείρησε ποτέ ο Πάουκ να κάνει κορέο. Μια φορά γιώτη ψυχάρα για πάντα Παουκάρα και βγήκε ζήτη παγκόσμια ειρήνη. Δηλαδή δεν πετύχαμε λέξη. Νομίζω το καλύτερο κορέο στην ιστορία βέβαια του αθλητισμού είναι αυτό που είχε κάνει προσπαθήσει να κάνουν στην Ξάνθη. Είναι μια ιστορική φωτογραφία με την Κουγκλάρη σε Ξάνθη κορέο που έχουν 10 γράμματα ρε παιδί. Τόσο στην κρατικά μας, ναι. Και βγήκε κάτι έτσι, ας πούμε, για δυσλεκτικούς, ας πούμε, το πάνω. Δεν το κάνανε μία πρόβα, δεν είχαν έναν απέναντι. Όχι, όχι. Αυτικός θα πήγαινε σε αριστερά, πήγε στον Τάσο δεξιά. Τα βρήκαν εκεί εντελώς τυχαία. Εντάξει, είναι μια μεγάλη. Θα κάνουμε μια εκπομπή για τα κορεό. Ναι, αλλά... Για όσους δεν είδαν το πάνω της Celtics, έχουν ένα... Celtics είναι η Boston. Celtics, ναι, Celtics. Εντάξει, είμαι και λίγο μπασκετικός, ρε παιδί μου. Είχαν απλά ένα κρεμασμένο Μουσολίνι. Μπουκάμισο τι έγινε. Τι? Χορηγία. Όχι, είπα να βάλω. Ο κήπος. Είναι. Έχει τίγρης. Περιγράψε το εδώ στον κόσμο. Τίγρη, πουλιά. Ναι. Έχει μια λεοπάρδαλη. Φυτά πολλά. Πολλά φυτά. Ένα παπαγάλο. Φυτά ζούγκλας όμως. Ναι. Ζούγκλα του Αμαζονίου. Ναι, γιατί δίνουμε και ένα μήνυμα εμείς ξεκάθαρα. Ενάντια στην κλιματική αλλαγή και σώστε τα δάση γενικότερα. Χελώνα καρέτα και όλα αυτά. Είπα έτσι, σήμερα ήρθα να ανθίσω. Είναι και Παρασκευούλα και έχω μια διαφορετική διάθεση. Έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση. Έχουμε τη μεγάλη κλήρωση, έχουμε το μεγάλο τρίμερο μπροστά μας. Ξέρετε τι ζούγκλα το αφιγαντήρα στη δουλειά θα έκανα. Ή όπως σας χρειάζεται. Έχει. Ναι, έχει. Στη ζούγκλα. Έχει πάει. Ναι. Σε ποια ζούγκλα. Έχει το Άρνεμ ένα ζωολογικό κήπο που έχει συνθήκες ζούγκλας. Πού στο? Στο Άρνεμ. Στο Άρνεμ, στο Άνδεδρο άκουσα. Στο Άρνεμ πήγαμε τρεις φορές αυτό το ζωολογικό κήπο. Mm-hmm. Τι να κάνεις, δεν φύγεις στο Άρνεμ. Ναι. Εντάξει, ζωολογικό κήπο. Ζωολογικό κήπο, ναι. Και έχει Σαχάρα. Ναι. Έχει τέτοια συνθήκη. Σε κλειστό είναι αυτό. Ναι, το κλείνουν και δημιουργούν θερμοκρασίες και συνθήκες ακριβώς. Μάλιστα. Το τι και πώς. Ναι. Και πώς το λένε. Ζούγκλα. Στέπα, ενιδρίο. Ενιδρίο. Οι ελέφαντες που είναι, αλλάζουν γενικά αφρικανικό τύπο. Και στην Ινδία έχει ελέφαντες. Ναι. Εντάξει, έχει σε πολλά μέρη. Και εδώ έχει ελέφαντες, αλλά μας τους κρύβουν, ας πούμε. Ναι, ξεκάθαρα έχει ελέφαντες. Ναι. Θα δει μια φορά έναν. Πού, στην Ευκαρπία. Στην Τσίρκο, εκεί πέρα παντού. Εκλάπη ένα παπάκι στην Ευκαρπία. Έπεσε από τα σύννεφα τον Τόκασα. Αλήθεια. Άκουσα, ναι. Να το πούμε. Ναι. Δώστε το πίσω. Αυτό. Εντάξει, Κώστα, δεν χρειάζεται να ψηρίζεις μηχανάκια. Δώσ' το πίσω στο παιδί. Ναι, να κάνει τη δουλειά. Φαντάζεσαι το λένε Κώστα και να ακούει τώρα. Και να είναι και κανένα.
Όχι ρε φίλε, εγώ σας τα έλεγα να πούμε. Μας παρακολουθούν, μας είδανε, μας είδανε, σας τα έλεγα. Μας κρύβουν. Έτσι. Εκπομπή ψυχιατρία, κυρίες και κύριοι, Παρασκευούλα σήμερα, είπαμε. Τριμεράκι, μεγάλη κλήρωση βεβαίως που θα πραγματοποιηθεί. Τριμεράκι. Τριμεράκι έχουμε. Αγόρι μου. Τετραημεράκι. Γιατί, κάτσε. Και για 12 η ώρα φεύγουμε από εδώ. 12. Ναι, εσύ φεύγεις, εγώ έχω δουλειά και το βράδυ όμως. Εσύ παίζεις μουσική στο Edmund. Παίζω μουσική, συναυλία. Δεν είναι δουλειά αυτή. Και εγώ πρέπει να γράψω για τη Φόλτσα. Πρέπει να γράψω για το SDNA. Δακρύζει εδώ με τις εργασιακές μας δεξιότητες το πανελλήνιο. Πρέπει να προσέχεις τη γράφεις. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Βέβαια. Και πρέπει να προσέχεις και τι παίζεις. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καθορίζεις τις τύχες του της νυχτός ενός κόσμου. Πρέπει να σε παρακολουθήσει. Το βράδυ στο 8 Ball εκεί κατά τις 10 η ώρα θα έρθει. Είστε από αυτούς που λένε 10 η ώρα και βγαίνετε 12. Όχι, όχι, ποτέ. Περιμένουμε να έρθει ο κόσμος. Ποτέ δεν έρχεται, ποτέ θα την καθυστερούμε. Αλλά σήμερα λόγω ειδικών εγώ τους τα έλεγα. Με πιστεύανε. Βαγγέλας χθες τηλέφωνο. Παλικάρι μου, αύριο έχουμε και δίσκο, Μην ξεχνάς, γιατί είναι πάντα το περιβόητο αυτό τεράστιο δίσκο πάρτι που λαμβάνει η χώρα κάθε Παρασκευή. Γίνεται σφαγή. Όποιος δεν έχει πάει να πάνε το δει. Είναι κάθε καρδιά καρύδι και κάθε φιλή του Σιλοάμ. Κάθε φιλή του Σιλοάμ. Είναι μαζεμένοι μέσα. Θα δει τα πάντα ανεξήγητες καταστάσεις. Οπότε σου λέει αυτό μας δίνει ψωμάκι, όχι ο Μπατμανίδης. Τελειώνεται το. 10-12 θα πα. Εντάξει, 12.30 μία. Εκεί ρε παιδί μου. Αλλά θα παίξουμε πιο νωρί. Ναι, δημοσίως όμως ο Βαγγέλης μας. Ναι, ναι, ναι. Έγραψε θα φύγεις ξημερώματα. Έγραψε, το είδα. Κοίταξε, αλήθεια είναι. Εγώ θα φύγω ξημερώματα. Δεν θα πέσει με ξημερώματα, θα το ευκαιρίσουμε. Εντάξει. Άρα για όσους πιστούς. Ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε να πιείτε ποτάκια. Δεν χρειάζεται να δείτε το live. Είναι πολύ και καλά κάνεις πρόμο τον εαυτό σου. Έχει υποθεί και το άλλο. Λέει ένας φίλος, ο Ντάνιελ, που παίζει μουσικές. Του λέει κάποιος, ας πούμε, θα παίξεις μουσική, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Ναι, λέει πριν τον Μπατμανίδη, θα βάλω τραγούδια που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Έτσι, καλτιές, όχι κλασικές, μπίγαλη και τέτοια. Yeah. Λέει, δεν τον μπορώ τον Μπατμανίδη. Λέει, θα έρθω για σένα και θα φύγω. Για τον DJ πριν από μένα. Είναι ό,τι ήρθετε και ό,τι δημιουργήσει κύκλο χρήματος είναι θεμητό. Παρασκευούλα, σήμερα και ολοκληρώνουμε την κλήρωση. Για ένα φιγραντήρα, έχει μία έσπρεσο καπουτσινιέρα ή μία τηλεόραση 24 κούντος. Από προσφορά της των Welcome Stores Αλεξιάδη. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε για να συμμετάσχετε στην εκπομπή, να ρίξετε κατάρες στο Σκοτσέζο γιατί μας έφαγε τον Άσο της Ρώμα. Να ρίξετε κατάρες, γιατί είναι σήμερα μέρα κατάρα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί όχι, ναι, πρέπει να. Παρασκευή! Κατάρες. Και δεν είμαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι επιστρέφουν. Αν δεν έκανα κάτι, δεν με πιστεύει. Για να είμαστε εδώ πέρα, μάλλον δεν έχουν επιστρέψει καμία από τις κατάρες. Εγώ το πιστεύω αυτό σε σένα, τη δύναμή σου, τις κατάρες, και πρέπει να το καθιερώσουμε. Να κάνουμε διαγωνισμό κάθε μέρα, θα κερδίσει ένας την κατάρα του κόλκα σε κάποιον που δεν επιθυμεί. Πώς ευχήθηκες εσύ προχθές, πολύ λιτά και περιεκτικά έμπολα, σε αυτό που με πήρε και με ξύπνησε 6 ώρα το πρωί. Έπαθε. Ξαναπήρε τώρα εδώ απόκρυψη, αλλά το προνόησα και το έβαλα τέτοιο. Κάποιος είναι από τους πρωινούς που με παίρνει τηλέφωνο για να με ξυπνήσει, για να με εκδικηθεί. Επειδή σταμάτησα τις εκπομπές. Ναι, ένα σημαντικό τηλέφωνο. Ναι. Του Σταύρου στον Άγερα, συμβαίνουν και αυτά. Του έχω κλείσει το μικρόφωνο βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Καλό είναι να μην γίνονται. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, 25 του μηνού, 25 του Οκτώβρη, παραμονή Αγίου Δημητρίου, παραμονή της μεγάλης εορτής για την πόλη μας. Αυτό το τρίμερο που συνοδεύεται από την Λιτανία του Πολιούχου, σήμερα το απόγευμα λογικά στον Άι Δημήτρη. Αύριο γιορτάζουν οι Δημήτριδες αυτά ιστορίες, μεθαύριο οι Νέστορες, την Κυριακή, τη Δευτέρα, πότε είναι 28, τη Δευτέρα, παρέλαση. Χαμός γίνεται, Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο, έρχονται πρόεδροι, πρωθυπουργοί, αρχηγοί, τα ιστορίες. Καναπτώμα να αποσκηνήσουμε. Όχι, νομίζω είναι εδώ η εικόνα της Παναγίας σου Μελά και τίθεται προς κίνημα στο Αγιοδημήτριο. Γιατί είδα κάτι κινήσεις, ψηλό λουμπάγκο φάση. Έχει βέντη πόλη ρε παιδί μου, γίνονται πραγματάκια αυτό το τριημεράκι. Εντάξει, έχουμε και ποδοσφαιράκι βέβαια. Εννοείται αγωνιστικούλα. Ποδοσφαιράκι φίλε, τώρα έχουμε την κάθοδο. Κάθοδο, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Κάθοδο, άστο φίλε, με σταματά στον δρόμο θα πας. Ναι. Πιο ηλίθια ερώτηση που μου κάνει κάποιος. Ναι. Θα πας. Ναι. Όχι, δεν θα κάτω σπίτι. Άραξε μωρέ, και είδες και Βόλο. Και Βόλο. Εντάξει, ο Βόλος νομίζω ότι δίνει. Ακόμα πιο ηλίθια ερώτηση είναι το θα πας όταν είναι το καραϊσκάκι. Ναι. Τι θες, να μην κομμάτι, τίποτα. Βόλος, τριήμερο, καλές καιρικές συνθήκες και πάω σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, νομίζω και 10.000 κόσμο μπορεί να. Και
Οι θύμησες. Όντως λες να πάνε εκεί και να δουν ο καθένας το καρικλάκι του. Αναπανάσταση. Είπαμε μετά τα 2,5 χιλιάδες. Καλεσμένοι, εκείνος ο μαύρος της ΑΕΚ που είχε μπροστά έχουν έναν ξένο. Έχουν έναν Αφρικανό. Ναι. Κάνουν σκάουτινγκ, έχουν ένα δυνατός αυτός. Καλός. Άντεχε δηλαδή. Οι γλάστρες να είναι. Οι γλάστρες οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μεγάλος Αχιλλέας Μπέος που έκανε δηλωσάρα χθες. Τι είπε το Παουξάκη. Είμαι ερωτευμένος με το Βιερίνια. Δεν ακούστηκε αντρικό. Εντάξει. Αλλά. Γιατί ρε παιδί. Προφανώς το ήθος και το. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, όλο το φυσικό, όλη την παρουσία, την ποδοσφαιρική ποιότητα. Ο Μπέος γενικά είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος. Να σου πω εγώ τώρα, να σου κάνω και ένα ψυχολογικό έτσι, ας πούμε, ναι, και ένα συναισθηματικό quiz και μια ενδοσκόπηση. Γιατί θεωρείς ότι ο έρωτας έχει μόνο αυτή την έκφανση, ας πούμε, της σεξουαλικής εκδήλωσης? Δεν μπορεί να είναι ένας άντρας ερωτευμένος με έναν άλλον άντρα. Φιλοσοφικά, ρε παιδί μου, πλατωνικά. Ερωτευμένος, πώς ερωτευμένος? Θα σου πω εγώ, δεν είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ ερωτευμένος με το Βιερίνιο, ο τρόπος που. Δηλαδή, χτυπά... Δεν είναι ερωτευμένος. Δηλαδή, απλά ο Βιερίνιο πει: αδερφέ, θέλω τη γυναίκα σου για 20 λεπτά. Βεβαίως, αγόρι μου. Πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος που δεν θα το κάνει αυτό? Σβηστά. Σβηστά αυτό λέω. Αν αυτό είναι έρωτας μέσω τρίτου. Ναι. Όχι, έρωτας δεν είναι ότι χτυπάει ο Βιερίνια και πονάει ο κόσμος. Πιο πολύ από το Βιερίνια. Μπαίνει μέσα, χαίρεται. Τον είδε πέρασε από μπροστά του που έκανε προχθές προθέρμανση και ήταν σε φάση καρδιοχτύπια. Δηλαδή να περνούσε, τι να σου πω τώρα, ποια είναι και στα πάνω τη, α πούμε. Δεν τις ξέρω και τις καινούργιες τις. Τηλεπερσόνες. Ναι, τις τηλεπερσόνες. Να σου πω, να περνάει. Πάμε μια σε... Σκάρλετ Γιόχασον, μια κλάσικ ρε παιδί μου, να περνάει από μπροστά σου, δεν την έδινε σημασία. Σκάρλετ Γιόχασον, όχι Σκάρλετ Οχάρα από τόσο απ' το άντεμο. Άκουσα Σκάρλετ και μπερδεύτηκα. Περνάει Σκάρλετ Γιόχασον, σηκώνεται για προθέρμανση, έξω από την οχτώ. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Γερίνια. Το έχω ζήσει στο Παγκόσμιο Στίβου 97 νομίζω ήταν, όπου μπροστά μας είχαμε το ύψος γυναικών. Όταν αποκλείστηκε μία Αμερικάνα που εντάξει αλάνθαστη, αλάνθαστη όμως, αλάνθαστη, εντάξει, έκλαιγε όλο το πέταλο. Κλάμπα όμως κανονικά, το έχω ζήσει αυτό. Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορώ να ορίσω αυτό που λες. Δηλαδή... Ως έρωτα. Εγώ το θεωρώ, γιατί ο έρωτας δεν είναι, σου λέω, μόνο η σεξουαλική απεικόνηση των πραγμάτων, ας πούμε, και έκφραση. Γι' αυτό το πηγαίνω πιο φιλοσοφικά, αλλά τώρα τι αναλύουμε πρωί-πρωί. Σου είπα, μπροστά στην προθέρμαση της Σκάρλετ Γιόχασον και του Βιερίνια, κανείς δεν θα δίνει σημασία της Σκάρλετ. Θα την έλεγε φύγει από εδώ να πούμε, να δούμε τον παιχταρά μας, να πούμε την καψούρα μας, την καψούρα μας την μεγάλη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 με τις καλημέρες σας και τις απαντήσεις και τις διευθετήσεις σε όσα θέτουμε εδώ σε εκπομπή και φυσικά ποζάρετε και ένα ονοματεπώνυμο στο τέλος εκπομπής γύρω στις 12 παρά θα κάνουμε την πολύ μεγάλη μας κλήρωση για ένα αφιγραντήρα για μία τηλεόραση 24 νητσών και για μία εσπρέσο καπουτσινιέρα. Ο κόσμος εδώ σπέβδει και σήμερα να δηλώσει τις τελευταίες του συμμετοχές στην εκπομπή ψυχιατρίο Παρασκευούλα σήμερα. Δεν είπαμε κιόλας και τι είναι. Είναι Αγίας Ταβιθά. Ταβιθά. Τα πολλά Ταβιθά που βουτά. Αγίας Ταβιθά. Ταβιθά, Ταβιθά. Είναι το Τάμπεθα. Το... Ταμπάθα. Ναι, ναι. Τα γράδα που λέμε τα μπάθα και τέτοια. Ναι. Αγίας Χρυσάνθης Αγίου Χρυσαφίου. Εορτάζουν οι Χρυσάνθοι, ο Χρυσάφιος, ο Χρυσάνθης. Χρυσάνθος γιορτάζει. Η Χρυσάνθη μόνο. Τον πέταξε και η γιορτή τον πέταξε έξω. Δεν το χρήσα, δεν το γιορτάσει δεν μπορεί. Πώς έγραψε άλλος. Ζητάει χθες ο Σταύρος από το προφίλ του να πάρει κάποιες γνώμες για το που βρισκόμαστε ως εκπομπή. Γιατί εμείς είμαστε εκπομπή του λαού. Του λαού είμαστε φίλε. Λαϊκής βάσης. Πήρα εγώ, πήρα tips. Όχι, είναι πολύ καλό αυτό που έκανες. Και είδα πολύ ψυχραιμές αντιμετωπίσεις από τον κόσμο. Ότι για εκπομπή που δεν ακούμε. Και γράφει ένας, λέει η εκπομπή είναι πετυχημένη. Πρώτον, ο Μπατμανίδης λέει ζει το όνειρό του. Ξυπνάει κανονικά. Ξυπνάει, δεν ξυπνάει στις 5. Και ο Κόλκας λέει ζει επίσης το όνειρό του γιατί μπορεί και κράζει το χρύσανθο που ακολουθεί. Οπότε είμαστε win-win. Win-win, φίλε. Αυτά έτσι θα σου κάνω και μαρκετίστα. Win-win. Σάλος χθες με τη Μάνα Ματίνα. Έχω παρασκήνιο. Θα πούμε και αυτό. Παρασκήνιο. Κάτσε. Πώς το λες μετά. Μετά, μείνετε συντονισμένοι. Έχω παρασκήνιο. Με meeting, κόντρα meeting, μακελιό. Σφαγή. Και θέλω να αναδείξαμε εμείς εδώ πρωτίστως πώς θα επηρεάσει μηντιακά.
Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει χθες. Και δεν μου έχει πει, μου το είπε απλά αυτό. Ναι. Δεν περνάει από το μυαλό σου, σου λέω. Μετά τις 10.30. Μετά τις 10.30, άρα μετά. Ναι. Σε 13 λεπτά από τώρα, γιατί εδώ υπάρχει ακρίβεια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών σήμερα. Ναι, τρως καθόλου ζυμαρικά? Μόνο ζυμαρικά του. Ναι, ναι, είσαι από αυτούς. Είναι που ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής και ακολούθησε τελικά μόνο τη διατροφή του ποδοσφαιριστή. Ξέρεις, ποδοσφαιριστές. Σου έχω πει ότι έχω ένα φίλο που ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και σταμάτησε. Και του λέω γιατί. Ναι. Με κέρδισε ο χουλιγανισμός. Σοβαρά. Εντάξει, πολύ καλό. Δυνατό το κομμάτι αυτό. Ναι. Δεν θα ήταν τόσο καλό ποδοσφαιριστή. Ναι, θα ήταν όμως καλό. Δεν θα ήταν τόσο καλό ποδοσφαιριστή. Κοιτάξτε, το πάνε είναι σε αυτή τη χώρα να βρίσκουμε επιτέλους την κλίση μας και την αφήση. Αυτό ακριβώς. Και να οθούμε τα νέα παιδιά. Ναι. Να οθούμε τα νέα παιδιά ακριβώς εκεί που πρέπει. Ρε. Πρέπει που το έχουν, ρε φίλε. Μην αισθάνονται μειονεκτικά. Βλέπεις ότι έχει δεξί, κροσέ, αριστερό, direct αυτά, κλωτσιά, ζωνιά. Έχει και ορμή. Βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ορμή. Εντάξει. Τσαγανό. Ενώ το άλλο έχει τακτική, έχει το ένα, βαριέσαι. Ναι, ενώ το άλλο πας του γρου. Ναι, να σου πω κάτι από τον χουλιγκανισμό. Κανείς δεν επαθεί τενοντίτιδα που μπορείς να πάθεις. Ούτε χιαστούς. Έξι μήνες εκτός. Εννοείται ότι κάνουμε πολύ πλάκα, ας πούμε. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Γιατί κάνουμε πλάκα. Πρέπει να λέμε ότι κάνουμε πλάκα, ρε Πατμανίδη. Έχεις ψαρώσει με τη δεξιά που βγήκε. Φοβάσαι μη σε φάνε. Όχι. Δεν με ξέρουν καν. Ας τα φοβάμαι εγώ. Και σου βάλα και το ματάκι, ρε παιδί μου, εδώ. Μιλάμε για τα κατάλληλα τραγούδια. Πλούσια λοιπόν η ημέρα, πλούσια και η χθεσινή θεματολογία. Πλούσια δεν είμαστε εμείς όμως. γιατί χθες. Γιατί ο Σκοτσέζος το σύγχαμα αυτό. Έτσι, πες τα σε αντίθεση με τους οπαδούς της Celtic, θα το συμπληρώνουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Από τους Σκοτσέζικη πρεσβεία, αν υπάρχει, που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, τα γίδια τους ήρθε η ευκαιρία να αποσχιστούν και δεν το κάνανε. Ναι. Ξεχάσανε, δε. Ξεχάσανε να πάνε. Ναι, ναι. Με τις παμπ. Και βγήκε οριακά τα 51-49. Καλά, μην είναι κανένα μύθο γι' αυτό ότι θα κάνει απόσχηση το 2100 ή μην είναι τέτοια. Ότι η ελληνική γλώσσα. Ναι, δεν είναι τέτοια. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Το 14 είχε γίνει αυτό το δημοσίευμα. Και το περιμέναμε εδώ πέρα, νομίζω ήταν το απόγευμα. Το περίμενα ο Ματζιούκη. Θυμάμαι να ακολουθούσε μετά από τη δικιά. Είναι με Ιρλανδία ο Ματζιούκη. Εντάξει. Να βάζει όλα. Όλα μέσα. Ιρλανδό. Ό,τι κοκκινομάγουλο και μη Άγγλο είναι φίλο μα. Εντάξει. Οκ. Το σύγχαμα ο Σκοτσέζος, ο οποίος τι έκανε. Ο οποίος τι έκανε, ρε. Στο 94 το πέναλτι, ναι, το ζών. Στο 94. Και παραχτύπησε το κεφάλι του Σμόλινγκ. Στο 94 το φάγαμε. Ναι. Ρώμα και Λάμπα. Κεφαλικό τελευταία φάση, ρε. Πω, ευτυχώς που δεν το έβλεπα. Κεφαλικό πήγα να πάθω. 3 ευρώ έβαλα. Εγώ, ρε φίλε, έπιανα 4 στα 5. Αν αυτά τα ζώα τη Μπεσίκτας θα πούμε για Λεμπέτ, γιατί έχουμε να δώσουμε και τα προγνωστικά. Καλά, δεν θα το πιάσουμε από τώρα. Ναι. Απλά υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει μια ένταση. Μου γύρισε το μάτι, δεν θα περνάμε τίποτα κάπως στο συγκλονιστικό, αλλά για μένα η νίκη και ένα ευρώ είναι νίκη. Έστε και με μισό μηδέν είναι νίκη. Είναι νίκη. Είναι νίκη. Ενάντια, ας πούμε, της παγκόσμιας δικτατορίας, ας πούμε, των box. Οι οποίοι κάναν τεράστια λάθη στους Μπελίνγκα αύριο και θα τα καταγράψουμε μετά. Αυτά. Έχει έρθει ξαναμένος. Γιατί να σου πω, δύο συνεχόμενες τέτοιο, άρα αυτή τη φορά πιάνουμε. Τελείωσε. Δεν πήγαμε μακριά, φίλε. Δεν έχει σημασία. Εμείς θα μιλάμε αυτά. Δεν ένα 20. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια την παραλίγο και αυτά. Φίλε, μας έφαγε. Ναι. Χθες είχαμε. Εγώ πόντα 16 ευρώ και θα έπαιρνα 60. Εντάξει, κάτι. Νίκη δεν είναι. Κάτι είναι. Πα στον Πατμανίδη και τα πίνεις. Το σύγχαμα. Ναι. Το σύγχαμα. Ω παλακιά, ο συμβολιογράφος. Ναι. Το σύγχαμα και το ήρθε ο συμβολιογράφος. Το οποίο έχει συμβεί. Έχει φάει σταθμός. Το ξέρεις αυτό, ότι έχουμε φάει πρόστιμο λιμπερό. Για αγώνα εσουρού. Για αγώνα ανεξαρτήτου. Τι έγινε, για ανέκδοτο, το φάγαμε με τον Ζαγόρα το βράδυ. Σοβαρά. Τρει ώρα. Έχουμε φάει το 2010 Μάριος και Παναγιώτης Παπαδόπουλος, γιατί σχολιάζανε τον αγώνα Εθνικής Αγγλίας με ποιον είχε σφαχτεί κάτι στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Και βγήκαν εδώ, το σύγχαμα και φάγαμε πρόστιμο γι' αυτό το. Τότε δεν ήμουν, αλλά δυνητικά ήμουν. Γιατί ήταν. Γι' αυτό συμπληρώνω ότι οι άλλοι Σκοτσέζοι είναι καλοί. Ναι. Γιατί δεν είναι κάνουμε επίθεση σε ένα λαό, αλλά σε μια κακιά στιγμή του. Σε μια κακιά στιγμή αυτό. Και σου λέω, κανονικά επειδή σχολιάζανε αυτόν που έσφαξε την Εθνική Αγγλία με διάφορα κοσμητικά επίθετα, τη στιγμή που στα ραδιόφωνα κατά τα άλλα μπορεί να υποθούν όργια, ας πούμε, για πρόκληση σε βία εις βάρος συνανθρώπων μας, αδιακρίτως, αυτά. Περνάνε έτσι στο μπάι, ρε παιδί μου, και δεν κινείται καμία διαδικασία. Μπορείς να απειλείς, μπορείς να παρακινείς, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε, αλλά κανονικότητα. Κανονικότητα. Δεν θα ξεχάσω πάντως όταν πιάσαμε τους κοκκινομάγουλους λαούς της Αξονίας.
είμαι στην Ιρλανδία σε μια pump. Mm-hmm. Παίζουμε με αυτούς τους Shamrock Rovers. Εκτός το ότι πήγα σε κοινό Σεντ Πάτρικς και είχε πουλούσαν μέσα σφινοπότηρα στην εκκλησία. Οι οποίοι οπαδοί της Shamrock Rovers έχουν δει σε live μου. Είχαν ξεμείνει από το μάτσο με τον Πάο και ήρθαν σε live μου. Μια χαρά. Ναι. Είναι σφινικά μου και τζίρο. Ναι. Όπου είμαι σε ένα μπαρ εκεί, έρχεται ένα σφινομεράκι και μου λέει: Α, από πού είσαι και τέτοια. Του λέω: Από την Ελλάδα. Α, μου κάνει ένα έτσι και ποια είναι η πρώτη φράση που μου λέει. Πες μου. Τι σου λέει για την Ελλάδα. Όχι, τι πρώτη φράση με το που λέει ότι, είμαι Έλληνας και ενθουσιάζεται. Σε φυλάει στο στόμα. Όχι. Τι. Α, οι καλύτερες βίζες είναι οι Πολωνές, μου λέει. Τι σχέση γι' αυτό, εντάξει. Για, για αισθάνθηκε να... ότι πρέπει να ρίξουμε αυτήν την κουβέντα, αγόρι μου. Σε είδε. Κατάλαβε. Σε είδε, ίσω. Λάτρε τη στατιστική. Συμμετείχαμε, βέβαια. Όχι, φίλοι, είναι Ουκρανές και Ρουμάνες. Όχι, Πολωνές. Δεν μαλώσαμε. Ναι. Αλλά. Οι λαοί, τα βρήκανε. Τα βρήκανε, δηλαδή. Είναι οι μόνοι. Δεν θέλω να του προσβάλλω κιόλα. Είναι οι πιο Έλληνες Βορειοευρωπαίοι που υπάρχουν. Καλά, πολλοί το λένε αυτό. Και για Σκοτσέζο, Ιρλανδού του έχουμε σε μια μίξη. Όχι, Ιρλανδοί. Ιρλανδοί. Καλά, είναι γνωστό. Σκοτσέζοι είναι καράβλαχοι. Δηλαδή, καράβλαχοι, όχι στην καταγωγή, παιδιά. Ναι. Απλά κατσικοσφίχτε. Μην παρεξηγηθεί κανένα, δηλαδή. Για του Ιρλανδού είναι γνωστό ότι καταγόνται από του Πόντιου, το ξέρει αυτό. Α, και αυτό. Ναι, ναι. Α, γι' αυτό βγάλα μια σειρά τώρα, πώ τη λένε. Τι, κόκκινο ποτάμι, κοκκινομάγουλο ποτάμι. Θα είναι ένας Ιρλανδός εκεί να τα πισία μαζί με ουίσκι, θα κάνουμε μια μίξη, ρε παιδί μου. Πυροσκή, ξέρω εγώ με. Τι να σου πω, με ραγού. Τι είναι πυροσκή. Τρώνε. Και έχουν κάτι παραλλαγή. Πυροσκή, ναι. Είναι, όχι, είναι σοβαρή έρευνα. Την έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην. Την Ιρλανδία κατάγονται από τον Πόντο. Ναι. Καταρχήν οι Ιρλανδοί είναι Έλληνες, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί η Ιρλανδία. Από πού έρχεται το τεράδι, Άιρις, το χρώμα της ήριδας. Ήριδα, ναι. Άρα τι, ξεκάθαρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει μια χαρά καταλαβαίνω, πρέπει να ενθουσιασμένος με τις γνώσεις. Ναι, αυτό και άλλα πολλά. Εντάξει, τι θα σου πω για την Ισπανία, που είχαν πάει κάτι αρχαίοι Έλληνες, περάσαν τα Πυρηναία, βρήκανε εκεί ένα μέρος γης για να μείνουνε και κάνανε δέηση Ισπάνα και έκτοτε βγήκε το Ισπανία. Ναι. 23-10-52-10-10 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, υπάρχουν απικίες ελληνικές. Καλά, εννοείται. Ποιο, πρόσφατα έβλεπα σε μια ιταλική ομάδα, ποια ήταν. Α, το διάβαζα αυτό το τέτοιο που. Ναι. Που έχει παίξει. Σπέτσια, νομίζω. Ναι, και έχει παίξει και σέρια, νομίζω, ένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Σπέτσια, νομίζω. Σπέτσια. Από τις Σπέτσες, είναι ξεκάθαρα. Καλά, Μάγνα Γκρέτσια, όχι, ομάδα της Μάγνα Γκρέτσια που το έχουν και σύνθημα. Από κάτω ρε παιδί μου, από τη Μεγάλη Ελλάδα μία. Καλά, εκείνα απογόνει το μεταξύ, ξέρεις, των Πελοποννήσιων. Και το χαίρονται. Ναι. Να τους το πούμε. Ή να το κρατήσουμε. Να μην τους το πούμε. Ναι, ίσως όμως μπορεί να διεκδικήσουν ένα διορισμό στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αύριο μεθαύριο. Ήταν καλό πρωθυπουργό στην χώρα μας. Ναι, βεβαίως. Ή να κάνουν ένα καρναβάρι σαν της Πάτρας. Όλα πολλά. Και να βγάλουν και ποικιλίες. Εξαγωγή μέσα, ξεκάθαρα. Φαντάζομαι μαζί με τα καρπούζια μαλλιάδα, καρπούζια σκελία, α πούμε. Αμαλλιάδα. Έχω μια φίλη τελευταία στιγμή που πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Έχω μια φίλη, έχει πάει εκεί πέρα και ο πόνο. Mm-hmm. Δουλέψε σε ένα μεγάλο πατατά. Καλλιεργητή πατάτα, δεν μεγάλο. Ναι. Όπω ρε Σταύρο, λέει 6 μήνες δεν πάω βρογκόμενο. Βρε έναν που να σου μοιάζει. Τι λε. Αν δεν είσαι ξαδερφή, δεν. Μάλιστα, girls just wanna have fun, έτσι. Εμείς εδώ, Παρασκευιάτικα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή ψυχιατρίο. Ξεκινήσαμε δυναμικά και μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί, παιδιά, υπάρχει ένταση. Υπάρχει ένταση. Υπάρχει ένταση. Παρασκήνιο για Μαλαματίνα που έχει αποκαλύψει συγκλονιστικά. Άστο. Meeting κόντρα meeting. Μιλάμε η χαρά του meeting. Ναι. Η χαρά του meeting για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά, γιατί τα αναλύουμε όλα μαρκετίστικα εδώ πάνω απ' όλα. Ναι. Αφού πούμε τι. Ότι έχουμε διαγωνισμό, ρε φίλε, κλήρωση σήμερα. Κλήρωση. Welcome στο Αλεξιάδης. Δεν δίνει. Είναι ένα σύγχρονο εξ Βασίλη. Ερυθρόλευκο. Όχι ερυθρόλευκο. Welcome στο Αλεξιάδης. Λοιπόν, Φίλιππο Πόλος 57 μπαίνετε μέσα και διαλέγετε ό,τι ηλεκτρική ηλεκτρονική συσκευή επιθυμείτε στην κατάλληλη τιμή. Κρατούμενο νούμερο 1. Δεύτερον, σήμερα κληρώνουμε την τελευταία μέρα. Σήμερα, επαναλαμβάνω, στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε ή ένα αναφυγρατήρα από όλο 12 λίτρος είναι. Ναι, 12 λίτρο. Ή μία Krups Espresso καπουτσινιέρα, οι καλύτερες μηχανές που υπάρχουν, οι καλύτερες καφετιέρες. Και ή μία Kudos TV τηλεόραση 24 ιντζών. Πρόσφορα, welcome store Αλεξιάδης.
Κάθε εβδομάδα έχει μια προσφορά. Πάντα να παίρνετε ένα τηλεφωνάκι εκεί να ρωτάτε τι γίνεται, παιδιά. Στην περίπτωσή μας είναι κούτρος η TV, βέβαια, γιατί θα την πάρει μούχτινα. Κάθε εβδομάδα υπάρχει μια προσφορά. Πάντα να έχετε το μυαλό σας να πείτε και να κάνετε ένα τηλεφωνάκι τι έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Ή να μας πάρει εμάς ο αδερφός Κώστας και να πει: Σταύρο, σε αυτή τη εβδομάδα έχουμε αυτό. Ναι. Και αυτό είναι καλό. Μάλιστα. Πώς παίρνεις, ρε παιδί μου, στο μαγειρίο και λες τι έχουμε σήμερα και αναλόγως επιλέγεις. Κανονικά, πρέπει να λέω εγώ. Ναι. Ο δεξιάδης έχει αυτό προσφορά αυτή την εβδομάδα. Θέλεις. Θέλεις. Θα σε βάλω στον τηλεφωνητή. Η βιντεάκι να σε δείχνει απ' έξω ολόγραμμα. Αυτά τα marketing. Τα marketing. Επίσης το θέατρο Βεργίνα. Οι αδερφοί Τσαχουρίδη εκ του πόντου ορμόμενοι κατακτούν και την Βρετανία. Το έχουν πράξει όμως στην πραγματικότητα, δηλαδή έχουν δώσει συνέντευξη. Δεν ήταν συνολικά. Όχι, γιατί ρε παιδιά να μιλάω. Μέσα φάνταση, γι' αυτό σου δίνω πάσα. Ναι, δεν ξέρω, επειδή ξέρει ότι μπορώ να το μετουσιώσω. Όχι. Αρέσουν μέχρι και στη μάνα μου, ας πούμε. Που δεν έχει ιδιαίτερη έτσι, συμπάθεια στην ποντιακή μουσική. Παρ' όλα αυτά εκτιμάει ιδιαίτερος, ας πούμε, και πηγαίνει και τους βλέπει, τους παρακολουθεί. Όλο τον Νοέμβρη, λοιπόν, εδώ δεν έρχεται σε μένα, δηλαδή και πάει και βλέπει Τσαχουρίδη. Καταλάβετε τι γίνεται. Όλο τον Οκτώβριο. Πέρασε Οκτώβριο. Όλο τον Νοέμβριο. Μπάμπι μου. Μπορώ να το λέω και για μένα. Κάθε Παρασκευή του Οκτωβρίου, τελευταία, πάμε στο Μπαρμπαρίδι στο 8-ball. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Για λιματάκι. Εκτιμώ την προσπάθεια του 006 να γράψει Welcome στο. Δεν βγήκε την πρώτη φορά. Το είδα, δεν το σχολείσαι. Δεν βγήκε την πρώτη φορά, αλλά ο επιμένω νικά. Ο επιμένω νικά. Εντάξει. Είναι στην A Junior. Μπράβο, Βαγγέλη, αδερφέ. Είσαι δικός μας άνθρωπος πλέον. Να ξέρεις. Εντάξει, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και με ένταση επιστρέφουμε. Ωπα, ωραία κέφια, ωραία γλέτια. Εκπομπή ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε. Θέλω κλαρίνα, θέλω ρετσίνα, γιατί το θέμα της ρετσίνας, κυρίες και κύριοι, απασχολεί την επικαιρότητα και δει την αθλητική της πόλεως εδώ και δύο μέρες. Εις βάθος το αναδείξαμε χθες το πάρα πολύ πρωί το... Μάλιστα το συζητήσαμε επισταμένως μέσω μιας μαρκετίστικης προσέγγισης των πραγμάτων, που μόνο δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεων. Και μετά μας λένε πέστε για αθλητικά. Προέχει το χρήμα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο Σταύρος ο Κόλκας έχει τρομερό παρασκήνιο από τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την χθεσινή ημέρα. Για να φανταστείτε το εύρος της όλης κατάστασης, είναι από τις σπάνιες φορές που μία εταιρεία οδηγήθηκε στην κίνηση του να βγάλει ανακοίνωση και να υπερασπιστεί ή να δικαιολογήσει εντός εισαγωγικών τη θέση της όσον αφορά την κίνηση. Ποια κίνηση? Της χορήγησης, της χορηγίας στην ΠΑΡΙΣ που δημιούργησε αντιδράσεις από τους φίλους του ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Είδαμε έτσι, ας πούμε, μια διαδικασία να λαμβάνει η χώρα στα social media με ποσταρίσματα, με. Ο Σταύρος έχει το παρασκήνιο, είπαμε, θα τα πούμε όλα μετά. Δηλαδή τι μετά, τώρα κυρίες και κύριοι, μετά και τις 10.30. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μπαίνει τώρα μέσα στην παρεούλα μας. Στην Παρασκευούλα ιδιαίτερη, όπως είπαμε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά ο κυριότερος είναι ότι θα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής το μεγάλο μας δώρο, το οποίο είναι δώρο και επιλογής. Ο νικητής θα έχει να διαλέξει ανάμεσα. Δεν είναι ότι γουρού πάρε ένα δωράκι και φύγε να πούμε και αυτό, ναι. Και να σου μείνει μέσα στη συσκευασία και να ψάχνεις που να το δώσεις σε κανένα γάμο. Σιγά μην λέτε στο γάμο, δηλαδή τα δώρα που δίνουμε εμείς. Έναν αφιγραντήρα, μία τηλεόραση 24 νητσών και μία έσπρεσο καπουτσινιέρα. Και όλα αυτά έχετε την δυνατότητα να τα αποκτήσετε ή να τα διεκδικήσετε καλύτερα στέλνοντας το μηνυματάκι σας με καλημέρες, με σχόλια, με παρεμβάσεις στο FM κενό το ονοματεπώνυμο. Βάζετε και ένα welcome έτσι για να ξεχωρίζουμε δηλαδή τους συμμετέχοντες από τους απλά σχολιάζοντες. FM ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ένα welcome και θα δώσετε ραντεβού με την ιστορία. Για την ιστορία βέβαια, για όσους ενδεχομένως δεν αντιληφθήκαν το τι συνέβη χθες, και το έλεγα ότι είναι
Το έχω συναντήσει ελάχιστες φορές, ας πούμε, στην. Να μου πεις, μπορεί και να συμβαίνει, ρε παιδί μου, αλλά με τέτοια αμεσότητα να βγαίνει μια εταιρεία και να υπερασπίζεται την επιλογή της, διότι, όπως είπαμε και χθες, μαρκετίστικα μπορείς να προβείς οποιαδήποτε κίνηση και να αφήσεις έτσι την ατμόσφαιρα, να δημιουργήσεις ένα ντόρο, ένα μπάζα. Οποιαδήποτε αναφορά στο όνομά σου είναι καλή. Ακόμα και αρνητική, ιδίως οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι που τα παίζουν αυτά στα δάχτυλα λένε ότι η αρνητική διαφήμιση είναι πολύ καλύτερη από τη θετική, προφανώς. Και βγαίνει τώρα η εταιρεία, δηλαδή η Μαλαματίνα, μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook και βγάζει την εξής ανακοίνωση. Αγαπητοί μας φίλοι, η Μαλαματίνα, λέει, αγαπάει και στηρίζει τον ΠΑΟΚ. Και μαζί με τον ΠΑΟΚ στηρίζει όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Φέτος, λέει, είμαστε δίπλα στον Εορδαϊκό, στον Απόλλωνα Περιστερίου. Περιστέρι των Αθηνών, εκεί δεν πίνουν ρετσίνες κιόλας στην Αθήνα, το επιβεβαιώνω εγώ. Ας πούμε που έχω κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει σχεδόν σε κανένα μαγαζί κρασί μόνο. Στον ΠΑΟ Δουμπιών, στον Άρη και στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου. Αυτό δεν το γνώριζα. Ότι και η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έχει χωρικό Μαλαματίνα, ίσως εξηγούνται και διάφοροι έτσι παικτικοί προσανατολισμοί της ομάδας τόσο καιρό. Παλαιότερα, λέει, έχουμε στηρίξει τον Ηρακλή στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και πολλές άλλες μικρές και μεγάλες ομάδες. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Οπα, κάτσε, αυτό δεν το πιάσα. Πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Α, εντάξει, οκ, τώρα το πιάσα. Ότι όλα τα αθλήματα χρειάζονται στήριξη. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε, γιατί η Μαλαματίνα ενώνει μια ζωή. Και έχει γίνει σφαγή από κάτω στα comments, στα σχόλια. Ένθεν και ένθεν. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι του Άρεος τώρα που έρχεται και το εντός έδρας μάτς, οπότε αυτό όχι προϋποθέτει, δίνει την ευκαιρία να απευθυνθεί το προϊόν πιο ξεκάθαρα προς τους αυτούς. Θα δούμε, δηλαδή εδώ που τώρα προβλέπουμε μέχρι και τα uploads στα social media, θα κατακλειστεί το Instagram και το Facebook από φίλους του Άρεος οι οποίοι θα προμοτάρουν το συγκεκριμένο προϊόν και ενδεχομένως να πικάρουν τους συμπολίτες του ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, στον ΠΑΟΚ δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί επισκέπτεται το Σάββατο τον Βόλο. Είναι ξεκάθαρη η ενασχόληση με το Άγιο Τσιμπουράκι, οπότε για μία εβδομάδα ξεπερνάμε αυτό το σκόπελο. Διάβασα την ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι είναι πρωτοφανές, ας πούμε, μια εταιρεία να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έγραψε ότι ήταν χορηγός και στον Ολυμπιακό, γιατί έχει συμβεί και άλλο παράπτωμα. Ναι. Δεν, γιατί είναι παράπτωμα, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι παράπτωμα, λέει. Στον Ολυμπιακό. Μα οι Αθηναίοι δεν πίνουν ρετσίνα, αυτό είναι το θέμα μας. Έκανε μια ακόμη άστοχη κίνηση marketing. Δηλαδή στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν. Ως τι. Είχε Ολυμπιακό, μα το ξέρουν οι ίδιοι Ολυμπιακοί, φαντάζομαι αυτό. Φίλε, σου λέω τώρα δεν. Είναι μια εγκλωβισμένη εταιρεία, το branding της είναι με μένα αγκαζέ. Ναι. Εντάξει, και με πρόδωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τι παρασύνει. Περιμένω κάποιες διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά της μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πειράζουν δωρεάν έξω το γήπεδο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Τι. Θέλουμε 60-70 χιλιάρικα στο μπάσκετ. Να, μάλιστα. Ναι, για να ισορροπήσει λίγο το κλίμα. Mm-hmm. Εντάξει, και θέλουμε και σίγουρα κάποια προγράμματα διαφημιστικά στα site του ΠΑΟ και εδώ στο Λίμπερο. Κάνα 15.000 σίγουρα. Είναι, κοστίζει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά θα ισορροπήσει το πράγμα. Τι παρασκήνιο έχεις να μεταφέρεις, ας πούμε. Meeting contra meeting, χθες. Να αντιμετωπίσουν την κρίση. Αλήθεια, το θεώρησαν ότι αυτό αποτελεί κρίση. Δηλαδή, κρίση. Εν τέλει, δηλαδή. Κρίση. Αισθάνθηκε πίεση προφανώς ο άνθρωπος πήρε την απόφαση. Εγώ αυτό το διεκρινά από τον τρόπο με τον οποίο δεν τοποθετείσαι κατ' εμέ, ας πούμε, ως εταιρεία. Το αφήνεις να δημιουργηθεί όλο αυτό το. Γιατί χθες. Μα είναι όταν πιέζεσαι, κάνεις λάθη. Ναι. Επενούσαμε, ας πούμε, αυτή την κίνηση. Ότι δημιούργησε, ας πούμε, ένα μπαζ γύρω το οποίο συζητιέται. Εντάξει, δεν επενούσαμε ακριβώς, αλλά ναι, εγώ αισθάνομαι προδομένος, φίλε. Γιατί οι τόνοι που έχουν καταναλωθεί του συγκεκριμένου προϊόντος στα πέραξη τούμπα είναι. Ωκεανή, θα έλεγα εγώ. Ωκεανή. Επίσης, έχω μια πληροφορία ότι έχει κατοχυρώσει η εταιρεία του Τούμπα Λίμπρε
σαν ένα προϊόν, ναι. Ένα προϊόν δικό μας, πνευματικά δηλαδή ανήκει δικό, σε μας. Δεν ανήκει σε κανένα, ανήκει στο λαό. Στο λαό ανήκει, αλλά εμείς ανακαλύψαμε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Δεν κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν κάναμε, δεν ανακαλύψαμε και τον τροχό. Ναι. Βάλαμε κοκακόλα με στη λετσίνα. Γιατί, εντάξει. Ξέρεις τι σπουδαίο ήταν. Ναι, κάποιος το έκανε, του πέσε κατά λάθος. Κάτι έγινε. Από πάντα υπήρχε. Εγώ έτσι μεγάλωσα, ας πούμε. Δηλαδή το θυμάμαι από πάντα. Ρε, θυμάμαι και εγώ ότι ναι. Ήταν. Ναι. Σήμα κατά τεθέν, ας πούμε. Και το έχει κατοχυρώσει. Και πώς θα το βγάλει στην αγορά τώρα. Ναι. Το έχει κατοχυρώσει σαν να βγάζει ένα προϊόν. Νομίζω είχε κυκλοφορήσει κατά καιρούς ένα. Και μάλιστα σε αλουμινένιο κουτάκι. Μίξ ρετσίνας με κοκακόλα. Δεν ξέρω αν ήταν από τη συγκεκριμένη εταιρεία, από κάποια εταιρεία τέλος πάντων. Ξέρω απλά ότι έχει κατοχυρώσει το Τούμπα Λίμπερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν εδώ σκοτώνει ένα προϊόν. Ναι, διότι δεν. Όχι το σκοτώνει, το συνθλίβει. Εντάξει, δεν το αφήνει να πάρει ανάσα, δεν μπορεί να το βγάλει στην αγορά. Δηλαδή, αν εγώ χρησιμοποιήσω τώρα το Τούμπα Λίμπερ, μπορεί να μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, φερρυπίν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που το εκφέρω δημοσίως, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε μια. Κοίτα, μπορείς να το βάλεις εσύ η ρετσίνα και η κοκακόλα. Ναι, μπορώ. Όχι, το Τούμπα Λίμπρε, την ονομασία. Δηλαδή, άμα βγούμε τώρα εδώ, ας πούμε, κάνουμε ένα σποτάκι, πούμε Τούμπα Λίμπρε. Έχει κάθε ένομο δικαίωμα η εταιρεία, ας πούμε, να. Ναι, αν αφορά άλλο προϊόν και όχι το δικό της, βεβαίως. Ναι. Α, μάλιστα, δεν το ξέρω. Αλλά δηλαδή, λες Τούμπα Λίμπρε και σκάς κιόλας, ας πούμε. Μπορεί να σκάσει και. Ναι, ναι, άρα λοιπόν. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Εδώ έχουμε θεματάκια. Μάλιστα. Έχουμε θεματάκια, δεν είναι απλά τα πράγματα, φίλε. Ναι. Αποκάλυψη, μεγάλη αποκάλυψη. Εδώ μόνο θα μαθαίνεις πράγματα. Ειλικρινά δεν το ήξερα και εγώ εντυπωσιαστεί, ας πούμε. Μπράβο σε αυτό που το κατοχύρωσε, ήταν πολύ έξυπνος δηλαδή. Ναι, αλλά το σκότωσε. Το σκότωσε, λες με αυτή την. Βέβαια, ρε φίλε, πότε το πουλήσεις. Το χαρελά απ' έξω 4 καφενεία έχει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια περιοχή εστίασης. Αν το κάνει κάτω Τούμπα Λίμπρε. Γιατί είχε στην κάτω Τούμπα έχει πάρα πολλούς αμιανούς. Βεβαίως. Δεν έχω κάνει μέτρηση. Ναι. Εγώ αυτά τα αποφεύγω. Είμαστε τόσοι, είστε τόσοι, δεν μ' αρέσει. Ναι. Όποιος είναι, είναι. Δεν με ενδιαφέρει κάτι παραπάνω. Δεν το εμπλέκω. Δεν το κάνω άνω κάτω. Όχι εκεί έτσι. Όχι εκεί. Εμείς πανηγυρίσαμε γιατί ο Ζέρβας και στο Χαριλάου σε ένα κλινικό κέντρο. Περισσότερο συναντή. Δηλαδή, σοβαρευτείτε όλοι σε αυτήν την πόλη επιτέλους. Φίλε, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν θέλω να μπλέκω με τις δουλειές των ανθρώπων, αλλά. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω τόσο σοβαρό. Τι κάνεις ρε φίλε, κάνεις σε παρακαλώ. Αλλά είναι απίστευτο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι αποτελεί αντικείμενο μελέτης σχολές επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί το σκεφτόμουν χθες. Όχι, είναι. Άκου να σου πω, πολλές φορές υπάρχουν στελέχες εταιρείες διαφημιστικές, το marketing γενικά, οι οποίοι έχουν ένα μοτίβο που έμαθαν από τη σχολή. Ναι. Ναι, ή επειδή λειτουργήσε σε μια πετυχημένη τους καμπάνια, θεωρούν ότι αυτό είναι η πανάκια. Ναι, ή απλή συλλογιστική, ότι έχω κατοχυρώσει εδώ ένα πελατειακό κοινό, ας πάρω και το άλλο. Ναι. Ναι. Εδώ πρέπει να μετρήσεις λοιπόν. Που κάνουμε ανάλυση τώρα, μαλάκα, αυτό δεν γίνεται. Δεν ξέρω, γι' αυτό πρέπει να γράψουν τα σχολεία, στα αθλητικά και. Ναι, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μια περίοδο έξτρα τοξική. Δηλαδή δεν είναι μια απλή κόντρα πλέον πάω κάρι. Ναι. Ο ένας θέλει το κακό του άλλου πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Είναι, η τοξικότητα είναι στα φουλ, στα κόκκινα. Νομίζω πάντα ήταν. Δεν ήταν τόσο. Όχι, δεν, ήταν τόσο. Δεν ήταν τόσο. Μάλιστα. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός σέρνει το χορό της τοξικότητας. Ωραία. Και οι άλλοι ακολουθούν όλοι. Γενικά δεν είμαστε σε πολύ καλές συνθήκες να ασχοληθείς με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι. Γενικά υπάρχει ένας εκνευρισμός. Δηλαδή, ναι. Αποφεύγουμε να μιλάμε με φίλους μας που είναι άλλη ομάδα για να μην μαλώσουμε, για τους αγαπάμε. Ναι. Κατάλαβες. Και σου λέει συγκεκριμένο προϊόν ότι δεν χωρίς να σας ενώσω κάτω από ένα. Τι πιο. Ήουνο σε φρένει καρδία. Ναι. Όμως αυτή την εποχή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναζητήσεις κάτι άλλο από αυτό που έχεις. Κατάλαβες. Είναι λίγο. Και πόσο μάλλον ένα προϊόν το οποίο έχει δεθεί συναισθηματικά, ακόμα και σε σύνθημα υπάρχει. Ναι. Ακόμα και σε κατηγορό αντίπαλων οπαδών εμφανίζεται. Υπήρχε και σε πανό. Ναι, και υπήρχε σε πανό. Σε πανό υπήρχε κοροϊδευτικά, μας λέγανε μαλαματίνες. Ναι. Δεν έχω πιει στη ζωή μου, δηλαδή αντί να έχω πιει δύο μπουκάλια. Ναι. Όχι, μια φορά. Εγώ έχω πιει πάρα πολύ και μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, για το συγκεκριμένο προϊόν. Εντάξει. Αλλά από την άλλη, βέβαια, άμα το αναλύσω λίγο, μπορεί να γυρίσει ο μαρκετίστας του Μαλαματίνας και να μου πει: φίλε, εσύ πλέον ως νεόπλουτος που είσαι, ναι. Οργανισμός, δεν είναι το προϊόν, είναι λαϊκό. Να, πρέπει να βρω άτσα, μια άτσα. Λαϊκή ομάδα. Ναι, 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 βεβαίως. Που δεν έχει τόσα χρήματα. Εντάξει, για να περάσω το προϊόν μου, γιατί είσαι σε βελβεντέρε.
Φαντάζεσαι να γίνει η Μπελβεντέρη να κάνει χορηγία, ξέρω εγώ, αντίστοιχα στον ΠΑΟ και να ξεσκοθούν οι φίλοι του Άρεο ή να κάνει χορηγία στον Άρη και του Δεν υπάρχει σύνδεση συναισθηματική. Εκεί είναι το κλειδί. Εκεί είναι το κλειδί. Δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει συναισθηματική. Είναι πολύ ιδιαίτερο το προϊόν. Πέρα όμως όλου αυτού, θεωρείς μέσα στη βάση του τώρα, δηλαδή, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, ότι μπορεί να επηρεάσει. Να μιλήσουμε. Ναι. Ενώ πέρα από το στα επίπεδα του χαβαλέ που γίνεται, το και συνδεθήκαμε, κάναμε, ράναμε, θεωρείς ας πούμε ότι υπάρχει ένας καταναλωτής που θα λειτουργήσει με όρους τέτοιους, ούτως ώστε λόγω επειδή είναι χορηγός στον Άρη θα σταματήσει να καταναλώνει το συγκεκριμένο προϊόν σε βάθος χρόνου? Άμεσα πιστεύω. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι στα επίπεδα του χαβαλέ που γίνεται και του πειράγματος στα social media περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες στα πέριξη της Τούμπας θα σταματήσουν να παίρνουν το προϊόν, γιατί θα σταθούν ένα στραβοκύταγμα από τον πελάτη. Να σου πω κάτι, στην ιστορία των προϊόντων. Αν δεν γίνει άμεσα μια χορηγία στον ΠΑΟΚ, τον μπάσκετ, γύρω στα 50-60 χιλιάρικα, λέμε και την τιμή, συν ΦΠΑ, και δεν δοθούν κάποια χρήματα δεξιά-αριστερά στα μέσα ενημέρωση του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ο καταναλωτής δεν λειτουργεί με αυτά τα κριτήρια τόσο, με τα συναισθηματικά κριτήρια. Μα του... όχι, γενικά ναι. Ναι. Σε αυτό το προϊόν μόνο. Σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρατηρήσουμε σαν φαινόμενο. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, Μπάμπη μου. Κρατώ κάποιες επιφυλάξεις. Σίγουρα ότι η ίδια εταιρεία τοποθετήθηκε έτσι. Δείχνει ότι είναι σε μια κατάσταση. Meeting είχε χθες σε διαφημιστική εταιρεία, τώρα στο λέω εγώ. Είχε meeting. Και τι κάναμε. Τι κάναμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά. Το σώζεις. Ναι. Δείξτε τα δακλαστικά. Μάλιστα. Το μπασκετάκι μου έχει θέμα. Μάλιστα. Τόσο πολύ. Σας λείπουν τα 60, 70, 80, 90 χιλιάρικα. Και είναι τόσο εντυπωσιακό το ότι τοποθετήθηκε μέχρι και ο Γιώργος Σαββίδης στο Instagram. Έκανε γκάλωπ. Ισχυρός ανήρας. Μα υπάρχει και σύνθημα, φίλε, πλέον. Ναι. Πάρτε το χαμπάρι, πάω μόνο και χρυμπάρι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει, φίλε, τώρα. Εντάξει. Υπάρχει και η Ρετσίνα Γεωργιάδη που είναι ένα επίθετο συνδεδεμένο με την ιστορία του συλλόγου. Γιώργος κιόλας, όχι Κώστας. Ρετσίνα, Γιώργος Γεωργιάδη. Εντάξει, πώς γίνεται να είσαι Γεωργιάδη. Μπορεί να γίνει με μια ταμπέλα. Ναι. Που είναι η φάση που τι έχει απλώσει όλου, λε και είναι στο κόχι. Ναι. Που είναι ξαπλωμένοι όλοι στην τελική του 3. Και να έχει αυτή την ετικέτα. Να δει πώ το παίρνει το 30%. Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό με τον Γεωργιάδη είναι πώ ήταν οι Γεωργιάδε στην μπάλα που ήταν 2. Ναι. Έτσι και στην Ρετζίνα είναι. 2. 2 είναι. Του Σάβα υπάρχει. Δεν ξέρω αν του Σάβα. Είναι, νομίζω όμω δεν είναι Γιώργο Γεωργιάδη, είναι κάτι Μιχάλη και Κώστα. Κάτι... Πάντω είναι 2 διαφορετικέ οι Γεωργιάδη οι Ρετζίνε. Σοβαρά μιλά. Ναι, γιατί ήταν ένα μπραντ το οποίο το άσπασαν και τα λοιπά. Όπω και η Μαλαματινό νομίζω. Είναι Μαλάμο και η Μαλαματινό. Διάσπαση. Μιλάμε, η Ρετσίνα είναι τόσο λαϊκό προϊόν που έχει τις διασπάσεις αριστεράς μέσα. Εγώ ταυτίζομαι δηλαδή, κατάλαβες. Μάλλον τις διασπάσεις δυναστείας έχουν. Τεράστια ζητήματα. Δηλαδή ένας εξωγήινος, ας πούμε, να το πούνε Ελλάδα. Ελλάδα από αυτό που κάνετε επεισόδια προχθές, λες. Κοιτάξτε τώρα για τα επεισόδια. Το να πας, ας πούμε, στη Βαρκελόνη. Άμα πας ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη, θα σου βγάλουν φόρο από παρτίδα το όνομά σου και θα σε κατηγορήσουν για τρομοκρατία. Έχει συμβεί αυτό επί ημερών Νέας Δημοκρατίας. Την Ιριάννα. Την οποία την είχαν καταδικασμένη μέσα στην φυλακή, μια διδάκτορ του Πανεπιστημίου, ας πούμε, για την οποία κατηγορούσαν ότι είχε συμμετοχή στους πυρήνες φωτιάς, με μοναδικό κριτήριο το ότι κάποτε πήγε διακοπές στη Βαρκελόνη και ότι είχε σχέσεις με ένα φιλικό πρόσωπο, ας πούμε, το οποίο ενδεχομένως να εμπλεκότανε. Και με αυτό έκανε μέσα προφυλάκηση. Και το όνομα το ξέραμε φορά παρτίδα. Για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, τα ονόματα αποκρύπτονται, ας πούμε. Η Φερρυππίν, για να μιλήσουμε λίγο για την ανομία, στην περίπτωση του 28χρονου που πάτησε την μητέρα με το παιδί, σημεοφόρος λέει του στρατού κτλ., ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ένας άνθρωπος σουρωμένος, σκότωσε. Πάτησε, και πολύ ωραία, ας πούμε, επειδή πλήρωσε, βγήκε από το δικαστήριο γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορεί να τελέσει, ας πούμε, και για τον οποίο πάλι το όνομα δεν βγήκε. Ποτέ. Ναι, για άλλους κι άλλους, ας πούμε, αν είσαι φτωχαδάκι και κανένας, ας πούμε, μικρό. Αφημί, αριθμό ταυτότητα. Αυτό, έτσι. Μια παρένθεση, μια και ανέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν τα ήξερε, ε. Μαθαίνει. Εδώ γίνεται ρεπορτάζ πραγματικό, θα σου δείξω στο διάλειμμα. Ναι. Η στήλη Λεμπέτ. Θα πάει μετά το διάλειμμα ενδιαμέσω γραμμών. Ναι, ναι. Είσαι όμως έτοιμος, είσαι πανέτοιμος. Φίλε, διάβασα. Έτσι. Διάβασα. Αν διάβαζα τόσο στο σχολείο, τώρα θα ήμουν άνεργος με πτυχίο. Ναι. Ναι. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο που μας γράφει ένας φίλος ότι εγώ λέει σταμάτησα να βάζω κοκακόλα από τότε που έφυγε από την Ελλάδα. Κοκακόλα. Ναι. Τοποθετεί άλλο. Πέψη. Ναι, μπορεί.
Χτυπάμε τις πολιευτικές, ξεκάθαρα. Βέβαια. Ναι, στην Πέψη είναι φίλος μας διευθυντής. Ναι. Να ξέρεις. Και λέει για το Γεωργιάδη, λέει, τα εργοστάσια τους μάλιστα είναι στον δρόμο για Χαλκιδική και είναι απέναντι από το άλλο. Γιώνουν και κάνουν και κολοδάκια. Game of Thrones στην Ετσίνα. Ναι, κανονικά, και στη Μαλαματίνα έχει γίνει αυτό. Ναι, ναι, ισχύει. Ο Κουρτάκης έκλεισε. Θυμάσαι ότι εμείς μεγαλώσαμε στα AIDS με Κουρτάκι. Εγώ στα τραπέζια. Είχε Κουρτάκι στο καφενείο, ναι. Ναι, στα τραπέζια περισσότερο. Χένιγκερ και Κουρτάκι. AIDS. Κάιζερ. Κάιζερ δεν την πολύ θυμάμαι. Και η Λέβεν Μπρόι. Λέβεν Μπρόι. Ποια ήταν η. Και την Κουτικούτη. Και την Κουτικούτη. Γάλα ήταν. Χένιγκερ ήταν. Κουτί γάλα, ρε, είχε Σταυρούπολη. Κουτί, το γλουνού. Δεν, όχι, ρε, και την κουτικουτί, και την κουτικουτί, το Αιχένι και του και σε κουτί. Μάλιστα. Έχω να κάνει. Καλή παράστα, απίστευτο. Σου έχουμε διαφημίσει όλου. Εντάξει. Οπότε... Φίλε, να μην έχετε παράπονο. Δεν θα πούμε τίποτα από αυτά, αλλά θα διαφημίσουμε. Πολύ περπετέ, ρε. Τέλος πάντων. Welcome στο Αλεξιάδη. Το, η κλήρωση σήμερα, FM κενό, Welcome Store, ονοματεπώνυμο στο 54526 και ό,τι άλλο θέλετε και την εκπομπή. Λιγότερο από μία ώρα έχει. Λιγότερο από μία ώρα, σπέστε. Για να δούμε πού θα πάει το μεγάλο δώρο. Η Μαελής μαζεύει τους συμμετέχοντες, τους καταγράφει και θα κάνει την κλήρωση αλλά Κρίστη στο τροχό της τύχης στο τέλος της εκπομπής. Η Τζούλια Νόβα, ναι Κρίστη, αλλά Τζούλια Νόβα εγώ είμαι φέτος. Ήταν αυτή που σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα που δηλώσε ότι παραιτήθηκα από τον τροχό της τύχης γιατί κουραζόμουν. Ήταν επίπονη και πολύ σκληρή δουλειά. Μπορεί να έχει λίγους επειδή έχει δουλειά αυτή η δουλειά. Ναι. Εντάξει, welcome to Αλεξιάδη, Φίλιππου Πόλεως 57, το κόσμημα των Αμπελοκήπων. Το κόσμημα. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές top. Στις καλύτερες τιμές. Και μπείτε, δείτε και διαψεύστε με αν λέω κάτι λάθος. Αλλά μπείτε πρώτα, μην πουλάτε τρέλα. Mm-hmm. Εντάξει. Και βέβαια η αδερφή. Αδερφή Τσαχουρίδη. Στο θέατρο Βεργίνα. Δεν πρόσεχα, καλά που είναι η αδερφή. Αδερφή νοσοκόμα. Μην τα λες και εσύ, περίμενε με λίγο να σε κοιτάξω. Ναι. Έβλεπα τα μηνύματα, ναι, για αυτό που έρχονται. Η αδερφή Τσαχουρίδη, εξαιρετική, με πολυπίκυλο και πάρα πολύ ποιοτικό πρόγραμμα, αλλά φυσικά από όλο το φάσμα της ελληνικής παραδοσικής μουσικής και όχι μόνο, μπορείτε να ακούσετε ποντιακά, σμυρνέικα, τα πάντα. Και μέχρι και την Τραβιάτα, σας λέω εγώ τώρα εδώ, γιατί είμαστε και λάτριδοι της όπερας στην Σταυρούπολη. Τόσκα του Πουτσίνη. Άμα δεν ακούγαμε όπερα το πρωί, δεν ξυπνούσαμε. Έτσι. Δηλαδή, χωρίς όπερα, κοινόα, κοτσιμπέρι. Εντάξει. Θα είχε κανένα ποπόμπαρο όπερα, σίγουρα, κάπου εκεί πέρα. Σίγουρα. Δεν μπορεί. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με γραμμές στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Και φυσικά με τη στήλη. Στήλη Λεμπέτ με ελληνικό πρωτάθλημα. Νικήτρια στήλη έχω, δεν πρόκειται να χάσω σημείο. Και όχι Λαμπέτ όπως τη γράφουν. Το έχεις δει, Λαμπέτ. Τη Λαμπέτη σου λέει. Είναι Λεμπέτ. Από το Λεμπέτη, παιδιά. Από τη γειτονιά μας, τι να κάνουμε. Το λένε το αρσενικό, το λάει το θηλυκό να μαθαίνουμε και τα σερτιφικάτ εδώ. Εμείς είχαμε γαλλικά στο σχολείο. Και εμείς είχαμε. Στο ίδιο πηγαίναμε, ρε ζών. Αφού εσύ πήγαινε ιδιωτικό, ρε. Στο γυμνάσιο πήγε στο ίδιο πηγαίναμε. Ντάξει, ένα είχαμε. Μάλιστα. Είχε άλλο. Όχι. Δύο. Πρώτο και δεύτερο. Το ίδιο κτίριο εννοώ. Τέλος, ναι. Έγινε. Λες, δεν είχαν γαλλικά οι άλλες. Ποιο ήσουν. Εγώ στο δεύτερο. Μαζί ήμασταν. Τι. Εντάξει, γαλλικά είχαμε. Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, okay. Δεν έμαθα κανείς ποτέ γαλλικά. Άρα έχει καμία σημασία. 9 στον έλεγχο. Το πολιτήριο με 9 το πήρα στα γαλλικά. Πρώτη φορά πήρα κάτω τη βάση. Γενικά ήμουν μετριοκαλός μαθητής. Αλλά 9 γαλλικά. Πολιτήριο, α πούμε. Γιατί. Εντάξει, δεν είχε τότε στοίχημα. Λοιπόν, άντε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ψυχιατρίο. Στο Λίμπερο 107,4 καθημερινά 10 με 12 Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα τελευταία ημέρα της εβδομάδος. Δεύτερη εβδομάδα της εκπομπούλας μας τα καταφέραμε και πιθανότητα να είμαστε και την Τρίτη κοντά σας. Ήδη ακόμη δεν ξεκινήσαμε και έχουμε αργιούλα τριημεράκι. Νομίζω θα το απολαύσει όλος ο κόσμος. Θα έχει και πολύ καλές καιρικές συνθήκες για εκδρομές, για επισκέψεις σε γήπεδα. Καθαρά θα είναι τα πράγματα. Και φυσικά όλα αυτά τα ανταμείβουμε την καλή διάθεση με, με την κληροσούλα που θα πραγματοποιήσουμε στο τέλος της εκπομπούλας από τα Welcome Story. Προσφορά τριών υπέροχων δώρων, ενός αβιγραντήρα, μιας τηλεόρασης και μιας έσπρεσο καπουτσινιέρας.
Εγώ έχω ακουστικά. Ναι, τόση ώρα. Και έχουμε γραμμούλα, κάτσε να την πάρουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Βάλτα, βάλτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τομάς Τόντζον. Καλώ το να. Πήρα για μια-δυο άχρηστες πληροφορίες, μπορώ. Είναι κατεξοχή. Ναι, ναι. Πήρε. Ένα κουρτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Ναι. Ναι. Με αυτό μεγάλωσαμε. Ο Κουρτάκης κάποια στιγμή ήταν μεγαλύτερο στην Μαλαματίνα. Ήτανε, δεκαετία. Ναι, ναι. Και ήταν από το κάθε μέρα γιορτή, ήταν. Και το σχήμα του εκεί, το σηματάκι που είχε πολύ tribal φάση για την εποχή. Ένα τσαμπί είχε ο Κουρτάκης, ρε. Κάτι με ένα τσαμπί είχε. Όχι, ρε. Ένα τυπάκι είχε λίγο. Όχι, αυτό είναι το Μαλαματίνα. Είναι, όχι ρε. Ναι, ναι, Μαλαματίνα με το κλειδί. Με το κλειδί. Άμα με το κλειδί, ναι. Σαν κλειδί που είναι. Φανταστείτε πόσο λεπτή να πίνω. Ο Κουρτάκης είχε ένα τσαμπί με ένα φίλο μου φαίνεται. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Λίγο Καναδά, έτσι παρέπεπε. Αλλά αυτό το σήμα της Μαλαματίνα. Συγκλονιστική σύλληψη για όποιον το έχει σκεφτεί εκείνη την εποχή. Ανοίγει το κλειδί μέσα της κοιλιάς σου. Λοιπόν, την πίνανε, ρε. Να δώσω και λίγο πρόγραμμα Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Αύριο 3 ώρα Τρίκαλα Καβάλα. Ένα μάτσο. Έχει σήμερα τίποτα από όλα παιχνίδια, γιατί δεν τα λες αυτά. Έχει. Yeah, έχει. Σημαντή, έχει. Ναι. Έχει, έχει. Κάτι έπαιξα το πρωί, κάτι χίλια. Λεβαδιακός για να. Κάτι έπαιξα, λέει. Α, σήμερα ξεκινάει το τηλεοπτικά. Δεν ξέρω, τα πήραν αυτά δικά. Ναι, αφού εσύ τα βλέπεις, ρε. Εσύ. Έχει, φυσικά η αρτηρία τα δείχνει. Τώρα Παρασκευιάτικα δεν ξέρω αν θα δείξει. Παρ' όλα αυτά. Ναι, Παρασκευή θα δείξει. Τώρα. Αυτό το event. Και Κυριακή Διαγόδας Καλαμάτα, ποδηλατοδρόμιο. Ω, αγαπημένο γήπεδο. Αγαπημένο γήπεδο που πάντα παίζανε τα τιμωρημένα ματς, οι ομάδες. Ναι, ναι, οι Ολυμπιακούς έχουν δει δύο φορές κυπέδο. Ναι, και ο Πάκ νομίζω. Σταύρο και ο Πάκ δεν έχει παίξει στο γήπεδο. Ναι, ναι, τιμωρημένος. Έχει παίξει στο ποδηλατοδρόμιο. Ο Πάκ έχει παίξει τιμωρημένος και στη Ρόδο και στα Χανιά. Δηλαδή πάλι κάτι τέτοιο. Στη Λιβύη. Κόλεφο έχετε παίξει με την ΑΕΚ. Γενικά και Άργος νομίζω κάτι. Τότε υπήρχε μια διάταξη ότι ήταν πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να πας πολύ μακριά. Και ξού βγήκε και το σύνθημα χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Από τις τιμωρίες που έχουν παίξει. Να πω λίγο και το μότο μου και να κλείσω. Βεβαίως. Μιας και θα δίνω άχρηστες πληροφορίες. Η πληροφορία είναι η δύναμη, αλλά η άχρηστη πληροφορία είναι απόλαυση. Τελείωσε, τελείωσε. Σε προσκυνούμε, φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μάριο. Είδες, υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τους φίλους της εκπομπής. 7.30 ώρα λέει. Earth Sports, το ματσάκι. Ναι. Κατευθείαν άμεση. Κομπότης Χριστοβασίλης, δε φίλε. Ματσάρα τώρα, Ναι, στο φίλε. Ναι. Μαλώνουν τα βουβάλια, δεν πληρώνουν τα. Πάει αυτό, δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν πειράζει. Όπως επισήμανε ο ρεπόρτερ εδώ και άξιος καλός φίλος και συνάδελφος Στέλνιος Αναστασιάδης για τον Σταύρο που είπε Βελβεντέρε. Βελβεντό. Πώς φέρε το Κοσμοπολίτης. Οι άλλοι έχουν δισεκατομμύρια. Βελβεντέρε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μου είναι πολύ δύσκολο που σας παίρνω τηλέφωνο γιατί κάνω τον ξεναγό στο μοναστηράκι. Α, σε ποιον. Αλλά με πήρε ο Φούρναρης τηλέφωνο και μου είπε να σας πάρω. Καλά έκανες. Και, γιατί γιορτάζει αύριο ο Φούρναρης. Ναι, όντως είναι ο Αγίου Δημητρίου. Το λένε Δημήτρη. Βεβαίως. Και θέλω να ξεκουραστεί γιατί ήταν σε τέσσερις διαφορετικές εκπομπές. από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί θέλει να ετοιμαστεί κιόλας για τη γιορτή του. Μου λέει θα σου πω να στείλει το παλικάρι από τη Βέρεια. Ναι. Το Ελαφοκούνελο, στην Αβαρίνου 11 στην περιοχή Λεμπέτ. Ναι. Ή αλλιώς Σταυρούπολη. Έτσι. Σε ποιο κάνεις ξενάγηση στο μοναστηράκι, ήθελα να ξέρα. Εδώ ξεναγώ τουρίστες. Ω, κατάλαβα. Και τι τους μεγάλη σε ηλικία κατά προτίμηση για να έχουν και λεφτά. Θα τους πάει ξαφνικά το μοναστηράκι, θα βρεθούν στον Ταύρο. Λέω έτσι. Ρήφας είναι. Ε? Ρήφας. Ποιος, όχι ρε, ο φίλος μας ο Λευτέρης. Εντάξει, εννοείται. Επίσης, Πάμπη, μ' ακούς. Σ' ακούω. Μας έχει σκοτώσει λίγο το ωράριο αυτό γιατί έχουμε και δουλειές μετά τις 9 το πρωί. Νάτα. Που βγαίνεις και κάνεις εκπομπές. Αλλά τι να πω τώρα, θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το πρωινό λόγο επειδή, γιατί το λόγο επειδή δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα πεθάνει ποτέ, έτσι, έτσι. Φωτιάδης, Ευγάτος, Φούρναρης, Παφούλιας, Δευτέρης, Ομπγκάν, 7-9. Έτσι, τσάω, τα λέμε. Από Δευτέρα. Φιλιά, φιλιά. Ξέρεις, μαζεύονται και συνομιλούν τώρα πλέον μόνοι τους. Έχει γίνει ένα τρομερό backstage plan. Να διαβάσουμε και κανένα μηνυματάκι από τους φίλους που μας στέλνουν και ταυτόχρονα βάζουν και ένα welcome και συμμετέχουν στην κλήρωση και το ονοματεπώνυμό τους στο FM και ενώ αποστολή στο 54526. Ο φίλος ο 006 ή μπορεί και όχι φίλος. Ξέρεις τι, θέλω να φαντασιώνω ότι είναι φίλοι, αλλά μετά διαβάζω το ονοματεπώνυμό. Είναι αντρικό και ξενερώνω. Γιατί όταν γράφει ο άλλος καλημέρα ομορφάντρες, δεν θα θέλαμε να είναι φίλοι.
αλλά το συνεχίζει και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι φίλοι. Αυτός ο Λόπες του Βόλου που το συζητάνε, τι παίχτης είναι? 1.14. Τι είναι 14? Πολύ κονδός. Ναι, γι' αυτό το συζητάνε. Ή ότι... Όχι, όχι, καλός παίχτης. Είναι καλός, είναι καλός. Είναι σε μια μύδια, έτσι περνάει όλους μόνος του, κάνει. Σαν τον, ποιον είχε η ΑΕΚ έναν τον... Κονδό. Ναι, ναι, ναι. Μποναβεντούρα. Μποναβεντούρα, ναι. Και Βαλμπουενά επίσης είναι. Το θυμάσαι με το Βαλμπουενά και είναι το κορυφαίο στο Euro του 2014. Που έχουν τα παιδάκια παρατεταγμένα. Και είναι ψηλότερο το παιδί. Καλημερίζουμε τον φίλο μας το 006 που γράφει καλημέρα στους γιατρούς της πρωινής ζώνης. Βάλτε με στην κλήρωση. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 833 που λέει στα γαλλικά, ρε φίλε, χάρη σε αυτόν έγινα ξεναγό στο Παρίσι και φτιάχνω τη φράντζα στη αριστερά για να καλύψω την καράφλα. Δάνειο λέγεται. Πλαγίο δάνειο, πλαγίο δάνειο. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Αλλά... Ξεκινάμε την Λεμπέτ στήλη. Γιατί και ο κόσμος διψάει την. Διψάει, διψάει. Βεβαίως, βεβαίως. Αρχίστε, βγάλετε στυλό. Στυλό, χαρτιά και μετά πάντα στέλνω στο Σταύρο τι είπες. Βγάλετε λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Όφι Ξάνθη. Όφι Ξάνθη. Όσο το over του Όφι είναι πάνω από 2 φράγκα, θα το παίζουμε μέχρι να το χάσουμε. Η Ξάνθη δεν είναι η πιο επιθετική γενή ομάδα του πλανήτη, αλλά παίζει όφη, θα βρει ένα γκολ. Θα βρει ένα γκολ. Εγώ βλέπω και νίκη της Ξάνθης σε αυτό το. Μ' αρέσει η έμπνευσή σου, γιατί όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα στον όφη. Πόσο θα πάει. Ναι, πόσο αλλά θα... η Ξάνθη δεν ήταν καλή με τον Άρη. Εγώ θα προτιμήσω το over που είναι 2 plus. Εντάξει, over 2,5. Ναι. Εντάξει, για αυτούς που με 3 ευρώ θα προσπαθήσουν να πάρουν ένα μηνιάτικο, ας το βάλουν over 3,5. Εγώ βλέπω νίκη πάντως. Τέλος πάντων, θα είμαστε εδώ να επιβεβαιωθούμε. Βόλος ΠΑΟΚ. Χωρίς τους 6 δανεικούς του ΠΑΟΚ. Ο Βόλος και τον Μουνίθ που, που αποβλήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αυτό να μην έχει να κάνει σαρδάμα εκεί ο Μπίνος. Ο Στέργιος κάνει εκεί. Ο Στέργιος θα το έχει κάνει. Ο Μουνίθ στον καπέλο και ο. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Ναι, 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 ναι. Ανέρε, μπονανότε λέει ο τεράστιος χορηγός. Μποναβεντούρα ήταν ο Ντουρούντι, ρε, να πούμε πολέμησε στον Ισπανικό εφήλιο. Όχι, ρε, Μποναβεντούρα της Μίλαν. Α, εντάξει, okay. Ναι, ο τεράστιος χορηγός. Πάλι καλά. Εντάξει, κοίτα, άδεση. Μία, μπου. Δεν ψάχνει. Δεν πειράζει, Σταύρο μου, θα το βρούμε. Δύο πεντασύλλαβοι ήταν. Ναι. Πώς κάνεις έτσι. Σαν να λέμε Μπάμπης Ματμανίδης. Ματμανίδης. Ναι. Μποναβεντούρα, δίκιο έχει. Άρα λοιπόν, νούπου σου, Βόλος ΠΑΟΚ. Διπλό στο 1.22. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Αλλά λες είναι τόσο άχαστο, μήπως αυτή η υπερβολική σιγουριά. Εγώ λέω να το παίξουμε και εσύ είναι ένα μείον ένα handicap. Μάλιστα. Αλλά και το over στο 1.70 είναι καλό. Γκολ να φάει τα κλασικά τα γκολ ή λες τώρα άλλαξε λίγο η κατάσταση. Δεν είναι γκολ. Όχι, λέξη έχει αλλάξει, ήταν μήνυμα. Ο Βόλος παίζει, αλλά δεν μπορώ να προτείνω τώρα γκολ, έχει απουσίες. Δεν είναι, είναι μια ομάδα με σωστή νοοτροπία. Παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Για αυτούς που. Τι απαντάς, για αυτούς που λένε τι έγινε τώρα με τους δανεικούς, δεν παίζουν όλο αυτό. Εγώ αυτό που λέω. Η αιώνια συζήτηση. Είναι το εξής. Βλέπεις την προηγούμενη εβδομάδα Ολυμπιακός όφι. Και βάζει αλλαγή το Μάνο. Που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ναι. Όφι. Και στην κάθετη που βγαίνει στο 90 για να κάνει γκολ ο Μάνος, σταματάει το σπριντ. Ναι, εντάξει. Άρα είναι. Για μένα είναι λάθος και τα δύο. Ναι. Να υπάρχουν τόσοι δανεικοί. Ναι. Αλλά. Όταν εγώ δίνω 2,5 εκατομμύρια φίλε στην Ακαδημία, πού θα στείλω τα παιδιά να παίξουν όταν είναι. Από τη στιγμή που επιτρέπεται βάσει κανονισμών, λες. Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Ναι. Το σωστό ποιο είναι, η δημιουργία β' ομάδων. Να μπορούν να παίζουν στη β' εθνική ο Ολυμπιακός β', ο ΠΑΟΚ β', η ΑΕΚ β'. Αναπτυξιακός ΠΑΟΚ, αναπτυξιακός Ολυμπιακός. Αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι, ναι. Όπως κάνουν όλες οι χώρες. Από τη στιγμή που δεν μου δίνει αυτό το δικαίωμα, γιατί είναι άμπαλοι οι παράγοντες στην Ελλάδα, οι παράγοντες στην Ελλάδα έχουν ένα κουσούρι. Μισούν το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουν, μπαλίτσα. Ναι. Και μισούν το ποδόσφαιρο. Λέγον, μου λειτουργούν, λες και το μισούν. Σαν μπασκετικοί. Ναι, είναι σαν τους μπασκετικούς, ναι. Άρα μάλλον το πρόβλημα είναι των παραγόντων γενικότερα. Όταν λοιπόν έχω προτείνει εδώ και 4-5 χρόνια να γίνουν β' ομάδες και δεν το κάνεις, εγώ την επένδυσή μου τα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, πού θα τα βάλω να παίξουν. Η συζήτηση πάνω σε αυτό είναι περί ηθικής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ότι... Αγόρι μου, ηθική έχει να κάνει και με τον κανόνα. Ναι. Μου δίνεις τη δυνατότητα σαν οργανισμό. Να ρεφάρω τα 2,5 εκατομμύρια που δίνουν τον χρόνο στις ακαδημίες μου. Άρα κατά κάποιο τρόπο η απάντηση είναι αυτό που είχε πει ο Βουλγαράκης. Νόμιμο, το νόμιμο είναι και ηθικό ταυτοχρόνως. Από τη στιγμή που επιτρέπεται. Από τη στιγμή που επιτρέπεται, ναι, ναι. Αλλά, αλλά επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, το σωστό είναι για να τα λέμε όλα, ναι, να γίνει πρωτάθλημα β' εθνικής που θα συμμετέχουν οι β' ομάδες που μπορούν. Και πρόσεξε με ποια είναι εδώ η κέντα.
αν το πρωτάθλημα της Football League αποκτήσει ξαφνικά μπραντ όπως του ΠΑΟΚ, όπως του Ολυμπιακού, έστω και σε επίπεδο Β, αυτομάτως γίνεται τηλεοπτικό προϊόν, θα πάρουν περισσότερα λεφτά οι ομάδες, αυτομάτως περισσότερες ομάδες, περισσότερο κόσμο θα πηγαίνει στα γήπεδα, μεγαλύτερη προβολή θα έχει. Ναι, αλλά πού θα καταλήξουμε, πάλι θα έχουμε μια κόντρα σε μικρότερο επίπεδο, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αγόρι μου, δεν θα λιωθεί και θα. Δεν είναι κακό. Ναι. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα τώρα, Μπάμπη, που τα παιδιά που παίζουν παίρνουν 4% το μήνα. Δεν τα παίρνουν καν, ναι. Το ζόρι είναι ασφαλισμένο. Και άμα στήσουν κανένα over 1,5 μήχρονο, ναι. Έχουν και τύψεις. Οι συνθήκες είναι όχι απλά άθλιες. Θλιβερές. Ναι. Άρα λοιπόν, εσύ αν είσαι σοβαρός παράγοντας, εντάξει, Super League, Football League κτλ. Γελάει ο κόσμος. Εντάξει, θα κάνεις το πρωτάθλημα, θα δώσεις το δικαίωμα στις β' ομάδες να συμμετάσχουν. Θα απαγορεύσεις την παρουσία πάνω από ενός δανεικού σε ομάδα Super League. Θα το παγορεύω. Ένα δανεικό μπορείς να έχεις σε κάθε ομάδα. Θες να δώσεις 14 δανεικούς, δώσεις 14 δανεικούς. Αλλά έναν σε κάθε ομάδα. Σωστό αυτό. Το βρίσκω. Ναι. Ωραία, για να μην αλλοιώνεται η εικόνα σου. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, δώσε το δικαίωμα στο πρόγραμμα της Football League να γίνει πιο εμπορικό. Και αυτό το πολύ απλό. Δεν ανακαλύπτω την Αμερική. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι το συγκλονιστικό. Δεν λέω κάτι. Την αλφαβήτα λέω. Ναι. Εντάξει. Και αυτή η αλφαβήτα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί από τα τσακάλια του παράγοντε που έχουμε. Τσακάλια τώρα, μιλάμε. Το μεγαλύτερο Big Brother που μπορεί να γίνει είναι live στη Super League. Βγαίνει Big Brother τώρα, όπου να είναι, ξαναδημιουργείται μετά από τόσα χρόνια. Θα ξαναπαίξει το Sky, έτσι. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Δεν βλέπουμε Sky. Ναι, θα μπορούσε να ήταν μια παράμετρος αυτή, Big Brother με τους παράγοντες του πρωταθλήματος. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και μετά μιλάει για τον άλλον. Ναι. Τέλειο, τέλειο. Ωραία. Πάμε σε παιχνίδια της Κυριακής. Παρακάτω, παρακάτω. Είδες, δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο γιατί όλοι κρέμονται από τα χείλη του. Σε παιχνίδια της Κυριακής, παιδιά. Προφήτη. Παναθηναϊκός Λάρισα. Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη. Η Λάρισα μάχη στο Αγρίνιο δεν έχασε. Ναι. Εντάξει. Εγώ τη Λάρισα σαν ρόστερ την εκτιμώ. Ναι. Θεωρώ ότι έχει πολύ ποιότητα μπροστά. Εντάξει. Και ο Μπουκ κάνει εδώ το κομβικό λάθος να δώσει τον γκολ 2-30. Μάλιστα. Ναι, δεν είναι κακή επιλογή. Δεν είναι καθόλου κακή επιλογή. Και επίσης πολύ χαμηλά θεωρώ είναι ο Άσος τώρα, το 1.70 αυτό. Είναι Παναθηναϊκός, προέρχεται από νίκη και επηρεάζεται το κλίμα όλο. Ναι. Θα παιχτεί γι' αυτό, επειδή παίζεται. Ναι. Αυτό... Δεν σου έχει δώσει τέτοια δείγματα σταθερότητα ο Παναθηναϊκός, ναι. Τόσο ώστε να είναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα βάλει 2-3-4 γκολ ο Παναθηναϊκός, που δεν το βλέπω να τέλος πάντων. Ένα θα φάει. Ένα θα φάει, λες. Να είστε. Εντάξει. Έχω Άρτα εκεί, Νούνιτς. Κάτσε τον άλλο τον κοντό που έχουν εκεί. Έχει 4-5 εργαλεία Ελλάδα, είναι πολύ καλό παίχτη. Και είναι και καλή στημένα. Στημένε μπάλε εννοώ. Μην παρεξηγηθώ. Ναι. Το πιθανότερο. Έτσι, το πιο αδιάφορο παιχνίδι βασικά στοιχηματικά είναι το Ατρόμητο Πανιόνιος. Που ναι, μεν ο Ατρόμητο είναι το ο μεγάλο φαβορή. Αλλά αυτοί έχουν μια έχθρα, είναι και κοντά είναι. Κοντά είναι. Περιστέρι Νέα Σμύρνη δεν είναι και τόσο κοντά, μωρέ. Δεν είναι και μακριά. Εντάξει. Ξέρεις τι να πάρεις, θα πάρεις μετρό, ηλεκτρικό, αυτό, το ένα, το άλλο. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν μια έκθα. Τη σκοτώνονται λίγο, πέφτει λίγο κλωτσιά. Έχει λίγο το τοπικό χαρακτήρα του ντέρμπι εκεί γύρω-γύρω. Ναι. Δυτικής Αττικής, τέλος πάντων. Φίλε, πιθανότατα το Ατρόμητο θα κερδίσει, αλλά εγώ θα αποφύγω. Μάλιστα. Το αποφεύγεις, ας πούμε. Το αποφεύγω. Άρης Πανετολικός. Άρης Πανετολικός με πολλές μαλαματίνες να καταναλώνονται πριν από το παιχνίδι και θα σε κάνουμε. Σε ένδειξη αντίστασης. Έτσι. Ναι. Θα δούμε, ας πούμε. Θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο βεβαίως. Ναι. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εντάξει, ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα του Πανετολικού, το συζητάμε. Ναι. Το 1.47 δεν το λες κακό. Ναι, όχι. Εντάξει. Συμπαθητικό το λες. Με την εικόνα του Πανετολικού. Αλλά εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση το Μάκη Χαβού. Welcome, Μάκης. Ότι μπορεί να κάνει ζημιά μες στο Χαριλάο. Πρώτα απ' όλα πέρασε ο Πανετολικός, κέρδισε. Ναι. Δεν το βλέπω. Όχι, θα κερδίσει. Ναι. Θα πάει στο 2-2 Άρης. Κατ' εμέ. Κάτι με φοβίζει. Κάτι σε φοβίζει. Εντάξει. Ναι. Δεν το ακουμπάω στοιχηματικά. Μα, μπορεί να φάει όμως ένα γκολ. Μπορεί. Μπορεί, ρε φίλε, αλλά δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω άσο. Ωραία. Ναι, ναι. Απλά επειδή το περσινό. Ναι. Έσκασε διπλό. Εντάξει. Επειδή ο Πανετολικός τώρα άλλαξε προπονητή, θα τους έχει ψιλοσυνεφέρει ο Χάβος. Δεν θα τα ακουμπήσω, θα δω λίγο πώς πάει το πράγμα και μπορεί στο live κάτι να κάνω. Στο δικό μου το live. Στο δικό μου το live. Στοιχηματικά δεν θα κάνω κάτι. Έχω σε κάτι βαφτίσιο που έπαιζα το Σάββατο, με διέκοψαν το live. Με διέκοψαν. Μου είπαν απλά στο αυτή ότι πες αυτό το αποτέλεσμα. Παίζει μπάσκετ ο Ηρακλής και μου λένε πες ότι ο Ηρακλής κέρδισε τη Λάρισα. Αυτά. Πολύ ωραία. Άλλοι λένε ρε παιδί μου, πες αυτό το τάδε τραγούδι. Και λέω παιδιά, μπορώ να σας πω και αποτελέσματα στοιχήματος. Δεν υπάρχει. Εύκολα.
Πάμε στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός με τεράστια ενέργεια να έχει καταναλώσει απέναντι στην Μπάγκερ ήταν πολύ καλός. Θα τα λέμε όλα. Όχι, εδώ. Είναι πολύ καλός. Ξέχωρα από το παιχνίδι του. Στην Ευρώπη έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Στην Ελλάδα δεν κάνει καλά παιχνίδια. Στην Ευρώπη μέσα στο Καραϊσκάκι κυρίως, γιατί και με την Τότεναμ ήταν πολύ καλός. Ναι. Εκτός με εκεί με τον Ερυθρό Αστέρα δεν κάτι. Ναι. Κάτι δεν. Εντάξει, παίζει και εδώ με τη δεύτερη ομάδα. Ναι, αλλά έχει. Γενικά, οι ομάδες που παίζουν Champions League και εξοδεύουν τόση ενέργεια στην Ελλάδα δεν μπορούν να το επαναλάβουν. Αυτό ξέχωρα το παιχνίδι ήταν Τρίτη. Από την άλλη, η ΑΕΚ μου λοχτεί. Έκαναν ένα κομβικό λάθος οι παίκτες της που στο πάρτι του Βράνιες βρίζαν τον Ολυμπιακό, δηλαδή τους ξυπνήσανε λίγο. Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Ήταν μια ιδιωτική κατ' εμέ, ας πούμε, αλλά θα μου πεις, ξέρεις ότι από παντού. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά σε αυτά. Ναι, στα social media. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει τώρα. Οπότε λες τονώσανε το... Τους ξυπνήσανε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ξυπνήσανε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το γκολ πάνω από δύο φράγκα δεν έχει ενδιαφέρον. Εξάλλου και η Άκη έχει συνηθίσει τις κηδείες μας στο Καραϊσκάκι. Τέσσερα έφαγε πέρσι. Απλά έβαλε γκολ. Προπέρυσι τότε ήτανε. Ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν, εγώ θα προτιμήσω τον γκολ. Δεν πιστεύω στην ΑΕΚ ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, αν είχε μία άλλη εικόνα. Αυτό το 6-20 θα το μπουμπουνούσα κάπου στο διπλό, αλλά δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτό να πάει μέχρι χ, παραπάνω δεν πάει. Αλλά περισσότερο θα ποντάρω στο goal-goal. Και το σημείο της αγωνιστικής για μένα είναι τη Δευτέρα, στο Τρίπολη Λαμία. Η Τρίπολη είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι. Μ' αρέσει εμένα. Η Λαμία έχει μπερδευτεί λίγο. Έφυγε τελικά προπονητής. Προπονητής έφυγε, ο Βελίδης έφυγε. Να, αλλά καινούργιος προπονητής που λέμε ότι πάντα επηρεάζει. Για έξω μάζους τι θα κάνει, έχουν ένα πιτσιρικά τερματοφύλακα, θα βάλουν αυτόνα. Δύσκολα τη βλέπεις. Δύσκολα τη βλέπω. 2.500 χρόνια μετά τη μάχη των Θερμοπυλών και τέτοια μεγάλα προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Αντιμετωπίζει η ιστορική Λαμία. Είναι ένα. Ανακεφαλαιώντας λοιπόν τη σούπερ στήλη Λεμπέτ. Λεμπέτ. Και υπενθυμίζοντας ότι μας μένει μισή ώρα για τη μεγάλη κλήρωση από τα Welcome στο Αλεξιάδη. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526 για να συμμετάσχετε. Ναι. Μαζεύει η Μαριλής τους. Βεβαίως. Ναι. Ανακεφαλαιώνοντας, Όφη Ξάνθη over. 2,5. Και εγώ περιμένω. Βόλος ΠΑΟΚ διπλό 1,22. Όποιος θέλει το βάζει, όποιος θέλει το βάζει. Με μείον ένα χάντικα από ΠΑΟΚ. Θα σου το δω αυτό. Αυτά τα επιστημονικά, αυτά τα διανύσματα. Τριτοβάθμιες εξισώσεις και βάζει. Πάει 1,67. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ναι, είστε. Δεν είναι κακό. Παναθηναϊκός Λάρισα γκολ-γκολ. Ολυμπιακός ΑΕΚ γκολ-γκολ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να ανεβάσει, ας παίξει τους άσους του Ατρομήτου και του Άρη. Ξέχασε την Τρίπολη να βάλεις μέσα. Τρίπολη επειδή είναι Δευτέρα. Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να θέλει να κάνει ένα συνολικό ας πούμε. Τρίπολη τη βλέπω, ναι. Ναι, βλέπω, αυτό βλέπω. Για να το έχεις στο μυαλό. Γιατί με ρωτάνε inbox, τύπο κόλκα. Κοίτα, εγώ σε ένα δελτίο τα έβαλα όλα μαζί. Δηλαδή έβαλα. Για να πω ότι έκανα. Ότι το έβγαλα όλο. Όφη Ξάνθη over, Βόλος ΠΑΟΚ διπλό, Παναθηναϊκός Λάρισα γκολ γκολ, Ατρόμητος Πανιώνιος άσος, Άρης Πανετολικός άσος, Ολυμπιακός ΑΕΚ γκολ γκολ και Τρίπολη άσο. Δηλαδή έβαλα 20 ευρώ για να πάρω 700. Μάλιστα. Εντάξει. Τι ωραία όταν τα σκέφτεσαι ότι. Πριν παίξεις, αυτή είναι η μαγεία του στοιχήματος. Σκέφτεσαι ότι τα 700 είναι δικά σου. Δεν το σκέφτομαι εγώ αυτό, να ξέρεις. Εγώ το πετάω. Έχει πάρει φίλος που τον ξέρεις πολύ καλά, σε άλλο φίλο που τον ξέρεις επίσης πολύ καλά τηλέφωνο. Χτυπιόταν και λέει: άσερε Γιώργο, ρε, έχασε 1500 και άλλο δεν είχε ιδέα πως στοίχημα τι γίνεται. Και λέει: πού είσαι Βασιλάκη, ρε, έχασε να πούμε 1500 ευρώ. Έλα, ρε. Πού έχασε 1500 ευρώ, ρε, εσύ, τι σου συνέβη, α πούμε, και τέτοια. Η Τάδη Τατιάνα στο 90, και λέει: ας το διάλο, ρε. Έχασα 1500 και το ακούει ο άλλο που δεν έχει σχέση με το στοίχημα. Ξέρεις, δαγκώνεται. Πρώτη ένταση στο σπίτι του τελευταίο μήνα χθες ήρθε όταν έλεγα. Την ώρα που βάζω στο πέρα την Πεσίκτα, βάλω το σύγχαμα ψόφα, κάνε ράνια τα γνωστά. Και μου λέει η Λία για το μωρό. Ναι. Εντάξει. Ταράζεται. Ναι, μην μιλάς έτσι μπροστά στο μωρό. Ναι. Και χάνουμε το πέναλτι. Γύρισε το μάτι μου. Βγήκα έξω κατευθείαν και δεν μάλλον σου βγήκα. Δεν έχουμε δηλαδή κλαίει, κάνει ράνι, δεν έχει νευριάσει κανεί ποτέ. Δηλαδή παίζα αυτό το μωρό, η πρώτη κουβέντα δεν πει μαμά, θα πει σιγάμα. Θα πάρουμε μια γραμμούλα. Μόλις ολοκλήρωσες τις προβλέψεις. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Σταύρο, σου έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Κέρδισε ένα εκατομμύριο. Ναι, όχι. Λοιπόν,
όταν σε άκουσα να γελάς για πρώτη φορά μέσα την καρδιά σου, την ψυχή σου, λέω πού το ξανάκουσα αυτό το γέλιο. Τώρα λοιπόν η ευκαιρία είναι να το ακούσεις εσύ, εγώ που το ξανάκουσα. Για να ακούσουμε. Θα μας βάλει. Τι συμβαίνει? Έχουμε μυστήριο, περίμενε. Πιστεύω να κατάλαβες. Η μάνα μου είναι εισαγωγή από τα πέριξη. Είναι της μητέρας σου το γέλιο. Εντάξει, κύριος Κώστας τεράστιος. Εντάξει, τεράστιος, τεράστιος. Λοιπόν, έχω και όταν θα έρθω εκεί. Να βάλουμε κάτι. Και όταν θα έρθω εκεί θα σου δώσω τον δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, τα Πέριξ. Που την αποθεώνει μέσα, έχει και τέσσερις φωτογραφίες. Η μία που είναι μόνη της είναι εκπληκτική. Και η εξωτερική φωτογραφία είναι του Μόραλη. Ναι, ξέρω. Μάλιστα. Το έχεις. Ναι, το ένα, φέρε τον εσύ. Ναι, ναι. Κάμε τον εσύ. Το έχεις σε βινήλιο, ρε. Σε βινήλιο το έχεις. Εντάξει, οκ. Δεν είναι βινήλιο, είναι CD. CD. Εντάξει, ναι. CD. Ναι. Το έχεις το CD. Όχι, δεν το έχω. Να το. Θα σου το φέρω και θα το δώσω. Είσαι Μαριλής, είσαι το Συρίγο, το Γιώργο να σου δώσει. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα. Φιλιά! Τεράστιος! Άκου τώρα αυτή η σημειολογία. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός ο άνθρωπος απέναντί μου μεγάλωσε σε χατζηδακικό περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις ότι παραλίγο να ήταν ο νόσος μου αν δεν είχε μία... Τραυματισμό! Είχε μία περιοδία στην Αμερική. Ναι. Θα ήταν ο νόσος μου. Είδατε που τελικά η μουσική δεν εξημερώνει σε κάποια των περιπτώσεων. Κορυφαία στιγμή, φίλε, για να πάμε στο διάλειμμα. Τραγουδάει η μάνα μου σε Εξάρχεια στο Ρόπτον. Έχω πάει εγώ Βίλα Μαρίας, παίζουν Exploited. Είμαι, μιλάμε τώρα, φίλε, δεν βλέπω στο μισό μέτρο. Σκάω μύτη εγώ με δύο πάγκιδες φίλους μου. Μπαίνουμε στο Ρόπτον. Έχει τελειώσει η συναυλία, αλλά η παράσταση ακόμα. Ναι. Πίνουμε και μια τέτοια μπουκάλια κόκκινα κρασί. Ενώ ήμασταν ήδη πύραυλοι. Και έρχεται η μάνα μου, τελειώνει την παράσταση και μας μαζεύει. Κοιμόμασταν και είδες απέναντι στα σκουπίδια. Καλημερίζω το φίλο μας τον Κώστα που λέει: ο κύρ Κώστας λέει κάνει για ηχητικά εφέ. Πάρ' τον λέει για ηχολήψη. Τα τεράστες, εντάξει. Όντως η παρατήρηση ήταν συγκλονιστική. Άστο, φίλε, άστο. Look alike γέλιο. Γελιωτικό. Καλημέρα, Big Brother, με Έλληνες παράγοντες και παρουσιαστή Θωμαίδη. Πολύ καλό. Πολύ γεια σου, καλό. Κώστα μου, ναι, και να λέει δεν υιοθετώ. Ναι. Δεν θα λέει ο άλλος, ξέρω εγώ. Ποιο ρε, το είχαμε αυτό, ρε. Που τότε έστησε εκείνο και εκεί, δεν υιοθετώ. Τι ωραία ελληνική επιτόπιση. Στο Θωμαίδη, μπορεί να συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. το μόνο που δεν έχουμε δει που νομίζω σύντομα θα να πεθάνει ένας καλεσμένος. Δεν ξεχασμένος. Από την Ερτρία. Τίποτα. Ναι, το μόνο που δεν έχουμε ζήσει είναι αυτό. Εκεί που γίνεται εκπομπή, όπα πέθανε, δεν υιοθετώ θα πει. Θα έρθει το φορείο κανονικά, θα μαζέψει εκεί. Αλλά θα κοιτάει την κάμερα ο Κυριάκος, δεν θα μείνει, δεν θα κάνει δεξιά-αριστερά. Μη χαλάς το πλάνο. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Ωραία, πάμε, welcome. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ήξερε ότι υπάρχει εκπομπή του Κυριάκου. Δεν γίνεται αυτά. Ποδοσφαιράνθρωπος προφανώς. Όχι ποδοσφαιράνθρωπος. Διευθυντής σε κανάλι δεν ήξερε ότι υπάρχει. Για καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Τέλος πάντων. Welcome store. Μαζί μας. Η κλήρωση. FM κενό έχετε άλλα 20 λεπτά. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζεύεστε οι τελευταίοι. Πάμε χορηγή δεύτερη ώρα. Στα Naxus. Παπούτσια που τα φοράς και μπορεί να κοιμηθείς και με αυτά. Αν πας στη Βίλα Μαρίας, μιλάς, δεν ξέρω και πάει, χρόνια. Εκπληκτική κωδική, γιατί έτσι τα λέμε εμείς στην αγορά. Πολύ κωδική. Εκπληκτικά παπούτσια, ποιοτικά παπούτσια, καλές τιμές. Naxus, Αγία Σοφίας, γύρω-γύρω, παιδικά, ανδρικά, γυναικεία. Όχι στην οδόνη της Αγίας Σοφίας, στην εκκλησία, στην Αγία Σοφιά, γύρω-γύρω από αυτήν. Στο Mediterranean Cosmos, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στην Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη. Στη Σταδίου,
Και φυσικά έχει. Έχει τσαμπουκά. Ναι. Να ξούς λοιπόν και παραγγελία βέβαια ενεργητική μπορείτε να κάνετε και η επιστροφή χωρίς κανένα κόστος, η αλλαγή μάλλον χωρίς κανένα κόστος εφόσον χρειαστεί. Επίσης η BEASY είναι μαζί μας. Έχετε καφετέρια? Θέλετε να δείχνετε PAOK TV χωρίς να κολλάει? Τηλεφωνείτε πάρα πολύ απλά στο 2312 31 34 34. Θέλετε να συντηρήσετε τα δίκτυα, γιατί έχω και άλλο χαρτάκι τώρα. Και υποδομές και παροχή ίντερνετ και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτυακή συζεύξη σημείων, δημιουργία και συντήρηση servers. Βέβαια. Θέλετε υψηλά upload και download? Θέλουμε. Ναι. Είσαι φοιτητής και θες οικονομικό αλλά και γρήγορο ίντερνετ? Βλέπεις web tv και δεν θέλεις να κολλάει? Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ναι. Είσαι gamer? Η BEASY είναι εδώ. Επιστρέφουμε με στέλνετε FM και όνομα το επώνυμα στο 54526. Για λίγο ακόμη μείνετε συντονισμένοι. Παίζουμε σήμερα το βράδυ 8-ball μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Να διαφημίσουμε και λίγο τον εαυτό μας. Είμαστε την μοναδική εκπομπή που δεν δίνουμε προσκλήσεις για εμένα. 155 ράδες Θεσσαλονίκη, ο Μάριος, τον Φλάς, γενικά παντού. Αλλά εδώ να πληρώσει και κανένας, ρε παιδί μου. Γιατί αν δεν πληρώσετε και πείτε ποτά, τα πάρει όλα ο Βαγγέλας. Άμα πληρώσουμε, παίρνουμε και ποτό. Όχι, όχι. Είναι για τον τέχνη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι για μας, ας πούμε. Πηγαίνει για σε εμάς. Τον τέχνη, τον καλλιτέχνη. Καλά, εντάξει. Πάμε ένα ρεφρενάκι και επιστρέφουμε γραμμές. Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάτων που σκληρά πολεμήσανε για ερώτες. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Είπε χθες και ένας κορυφαίος κροατής εκείνο το τραγούδι με το ρόκι που έχεις. Θα γράψουμε. Επιστρέψαμε και γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Χρήσα εδώ. Πού είσαι, αγόρι μου? Σπίτι με σήμερα, έχω άδεια. Έχεις άδεια και ακολουθεί και τριήμερο. Ακολουθώ το τρίμηνο και τις στοιχηματικές προβλέψεις. Μάλιστα. Ακολουθείς στοιχηματικές προβλέψεις, περιμένεις, αλλά από τη στιγμή που επενέσαμε τόσο πολύ το Σταύρο, όλο και κάτι στραβώνει. Εγώ τον ΠΑΟΚ θα τον παίξω over, δεν τον παίξω διπλό. Over 2,5? Over 2,5. Ο ΠΑΠ. Ναι, είπα ρε φίλε, ο ΠΑΠ δεν παίζουμε, ο ΠΑΠ φίλε. Στίχημα πληρώνει τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να πληρώνει. Έχω στίχημα λογαριασμό, αλλά για να πάω φορτώσεις τώρα. Δεν θα φορτώσεις, αγόρι μου, κανένα τόνο. Είσαι safe θα βάλεις. Ναι, δηλαδή... Ας μην υπερβάλλουμε επιτέλους αυτή τη χώρα. Όλοι είναι με τα τούβλα. Κυκλοφοράνε, μάλιστα. Και εσύ αισιόδοξος βλέπεις τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μια άνετη επικράτηση. Αυτό το κλίμα λίγο αισιοδοξία σε μένα και το πολύ ψηλωμένο λίγο. Στις απουσίες που ποντάρω εγώ. Στις απουσίες του αντιπάλου. Ναι. Μάλιστα. Και στο ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε καλά δείγματα. Ποτέ δεν είμαι αισιόδοξος με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αισιόδοξο, θα έχουμε 42 παιχνίδια ήττη. Ναι, λίγο δύσκολο να στραβώσει το συγκεκριμένο, ας πούμε, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Όχι, είμαστε και καλοί τελευταία, άνευ πλάκα τώρα. Περάσαμε λίγο την κρίση. Την αναμενόμενη μετά την αλλαγή προπονητή. Γιατί στο ποδόσφαιρο αυτά είναι αναμενόμενα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Το αλλάζει προπονητή, αλλάζει στυλ. Άλλοι παίκτες έχουν χρησιμότητα, άλλοι μέχρι να τους βρεις αυτούς εδώ. Και ο ίδιος να κατανοήσει, ας πούμε, τη συμπεριφορά. Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Τώρα αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ για μια ομάδα που έχει να χάσει 1,5 χρόνο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αλλάξει αυτούς που παίζουν. Και δεν έχασε έτσι παιχνίδι. Δεν έχασε στην. Αίτητος παραμένει, αυτό εννοώ. Στο πρωτάθλημα. Και πέρυσι ο Πάοκ. Την Παναχαϊκή έχασε. Μην ξεχνάτε την Ευρώπη. Πόνεσε η Ευρώπη. Μέχρι λοιπόν να καταλάβει ότι ποιοι μπορούν να παίξουν αυτό που θέλει, πήγε με τους πεσινούς, πολλοί δεν μπορούσαν, άλλαξε, αυτό έχει μια διαδικασία, δεν είναι απλά τα πράγματα, θέλει δουλειά. Τώρα είμαστε καλά, δηλαδή παίζουμε αυτό που θέλουμε, κάνα μισάωρο.
όταν θα μπορούμε να το παίζουμε κανένα 60 λεπτό θα είμαστε πολύ καλά. Εμείς 90 λεπτό Σταύρο μου μπορούμε να το παίζουμε. Αυτό το ποδόσφαιρο ρε παιδί μου. Εμείς οι δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Γιατί Τσίνε, σας έχω ένα λίγο να σας πω κάτι. Ναι, εγώ έχω ζήσει στην Αγγλία, το ξέρετε. Μάλιστα, το ξέρουμε, ναι. Εγώ έχω βρει έτσι ένα κουρτάκι το 2004 στην Αγγλία. Εντάξει, τα ελληνικά προϊόντα είναι εξαγώγημα ούτως ή άλλως. Γιατί ένα κουρτάκι δεν σταμάτησε να βγει, αυτό εννοώ. Ναι, απλά λέμε ότι αντικαταστάθηκε το ευρείας κατανάλωσης αυτό το προϊόν από ένα άλλο brand που λέει και ο Σταύρος αρέσκεται. Εντάξει, υπήρξε μια μετατόπιση ας πούμε στις συνήθειες του πληθυσμού. Μάλιστα, ωραία, ευχαριστούμε. Άντε καλή ξεκούραση, ρε. Θα κάνω το Facebook μου για το σημερινό live. Έγινε, τσάω, τσάω. Πολύ τραγούδι της επαιτίου. Έτσι, έτσι. Μου αρέσει τριήμερο μπροστά και έχει και ρεπό Παρασκευή. Έχει κάνει κέντα ο φίλος μας ο Κρίς. Και δεν είναι και στο δημόσιο. Είναι στο δημοτικό. Είναι δημοτικό της υπάλληλος. Α, εντάξει. Που τώρα που έχει, ας πούμε. Μα τώρα δεν θα πρέπει να δουλέψει γενικότερα ο κόσμος, ας πούμε. Αυτό το τριήμερο που γιορτάζει η πόλη και έχει μεγάλη δραστηριότητα, φαντάζομαι. Δεν θυμάμαι κάποιο γιορτή που να διεγείρει τα πάθη για εργασία εκεί. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια και χαρά για τους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Σταύρος την Κυριακή στο Open και μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που ήξερα. Δηλαδή, άμα θα βάλεις την εικόνα εκείνη με την εικόνα την παλιότερη... Άμα βάλεις την εικόνα μετά το Άρης ΠΑΟΚ, λογικό. Το ΠΑΟΚ Άρης, συγγνώμη. Όχι, όχι. Τα γυαλιά, φόρεσε το ιταλικό γυαλί. Όλα αυτά έδειξαν ότι είσαι πραγματικά παιδί της μαμάς σου. Να τα μάθω. Τόσα χρόνια παλεύουμε να βγάλουμε. Αυτός που ακούει το γατζιδάκι, ρε, αυτός. Θα αρχίσει νέο κράξιμο. Μ' αρέσει. Ίσως προετοιμάζεσαι για Open. Καλά κάνεις, χρειαζόμαστε μια φωνή εκεί πέρα. Αλλά να ξέρεις ότι όντως έχεις μεγάλη αλλαγή. Ίσως τώρα είναι και θέμα οικογενειάρχη. Πάρα πολλά. Διαστώσαμε τώρα, αυτά είναι. Αυτά που ξέρατε από τον Κόλκα, ξεχάστε τα. Ναι. Εδώ κάνει εκπομπή με τον Πατμανίδη. Δηλαδή, γιατί η αλλαγή προέψης, μιλάμε. Και ένα ρεπορτάζ για μένα θα ήταν ωφέλιμο. Πόσοι μπήκανε μέσα από τους οπαδούς της Θεσσαλονίκης, των τριών ομάδων, και πόσοι μπήκανε από τους οπαδούς των Αθηνών. Είναι 5 εκατομμύρια πληθυσμός και έχουν μπει, είμαι σίγουρο, στο 1/10. Όταν εννοείς έχουν μπει μέσα, τι εννοείς, ας πούμε, μια εταιρεία. Είχαν αγριέψει τα πράγματα και βάζανε μέσα τα παιδιά. Άμα θα δείτε πόσα παιδιά μπήκανε μέσα, από όλες τις ομάδες της δικιάς μας, και τα συγκρίνετε, είναι τεράστια διαφορά. Ναι, δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι, γενικότερα οι διαφορές είναι τεράστιες. Αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας και να δώσουμε συγχαρητήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι είχα, ενώ εκεί στην Αθήνα μάλλον δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Α, ότι ρε παιδί μου, εδώ υπάρχουν μεγαλύτερες, περισσότερες συλλήψεις σε αντιθέσει, ας πούμε. Βεβαίως, τεράστια διαφορά. Δηλαδή εδώ πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 50 άτομα και εκεί να είναι όλο και όλο 5. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να. Δεν συγκρίνεται και δεν μπορεί κανείς να τη βάλει. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή λέει μαζέψαν άλλους 5 από το περιστατικό των προχθεσινών. Ναι, ναι, ήταν ένας και άλλοι 5, 6. Τώρα εκεί πέρα ήταν καμιά τριανταριά. Δεν ξέρω άμα θα βρουν. Ενδεχομένως προχωράει αυτή η έρευνα, θα την παρακολουθήσουμε. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό δεν θα το ακούσουμε ποτέ. Αν τυχόν δηλαδή τον επόμενο μήνα δεν είναι κανείς μέσα και φυσικά όλα καλά και όλα αμφιρά. Γεια και χαρά. Γεια σας, γεια σας. Όπως έχεις συλλήψει, η νοοτροπία σάντος επικρατεί. Δηλαδή. Σε ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, φίλε. Εδώ που λέει, μιας και μιλήσει για τις αντιθέσεις, ο φίλος μας Αθηνών Θεσσαλονίκης, μου λέει ο φίλος μας ο Ντάνιελ που θα παίξει DJ πριν από μένα σήμερα, λέει: επιστρέφω με το αεροπλάνο από την Αθήνα και λέει ο πιλότος. Ο καιρός στην Αθήνα είναι θαυμάσιος και όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη λέει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη είναι αίθριος. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εδώ δεν είναι θαυμάσιος ο καιρός. Στην Αθήνα είναι θαυμάσιος και είναι δείγμα των αντιθέσεων, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τελειώνομαι να ακούω τραγούδια του Στέλιου Καζαζίδη, του Γιώργου Ταλάρα. Ναι. Του Λευτέρη Μιλίνεο. Ναι. Αφού
κοίταξε. Ο Βατμανίδης. Ο Βατμανίδης, ναι. Ρε μεγάλε, πώς θα γράψω. Λοιπόν, μ' αρέσει να ακούω Άριστα Μπουζουξίδες, Ιωλιτζίδες, Κλαριτζίδες, ναι. Κώστα Τσατσαρό, Σταύρο Κόλπα και Guest Star, τον κύριο το Μέγα Βατμαντζίδη. Κάνει και έκο. Ναι, και έκο. Είναι λίγο Blackman η φάση. Σε παρακαλώ. Και εγώ μιλάω σοβαρά τώρα. Και εμείς. Εμείς σοβαρά μιλάμε. Καλά τι. Είμαι ο γνωστός και με εξαιρετές ο Σκύπρος και Κόλλος ο Μάγος Χαλάθος. Πες το ρε μάγε μου. Πες το ρε μάγε. Έχω να πω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Μόνο. Ναι. Αλλά έδωσα το λόγο μου να τα πω στον κύριο Τσατσαρό. 2 η ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι να σας πω ένα ενδιαφέρον. Κάνε ένα πρόμο. Κάνε ένα. Δώσε ένα στίγμα. Ένα απλό ενδιαφέρον. Ναι, ένα στίγμα, ναι, ένα στίγμα της ιστορίας μας. Ναι. Ελλάδα είμαστε. Κοίταξε. Γέμισε τον Νιάς Απατεώνας, κλέφτες φωνιάζμα και πόρνος. Το πόρνος το παίρνω σε εισαγωγικά, έτσι. Μάλιστα. Κλείσαν στη φυλακή τους Κοσκοτάδες και αφήσαν έξω τους Δεσποτάδες, δηλαδή τους Καραπαπάδες. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίο γέλιο. Ο κατάλληλος άνθρωπος, νομίζω στην κατάλληλη εκπομπή. Το γέλιο που καλά δεν σου είπε, μου θυμίζει το γέλιο της μπάρας σου. Για πόσο κληροσούλα, για 2-3 λεπτάκια ακόμη, γιατί... 2-3 λεπτάκια, FM και ενώ Welcome Store στο 54526, παιδιά. Welcome Store, Αλεξιάδη, όχι κάποιο τυχαίο. Ναι, ναι, ναι. Μόλις 57, μπελόκι. Την κλήρωση θα μας την κάνει... Ο Στέργιος, ναι. Ο Στέργιος. Ειδικός κληρώσεις. Θα μας φέρει το χαρτί σε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά, παρά 5 δηλαδή, τα καταπληκτικά αυτά δωράκια και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και έτσι ως εκπομπούλα, να έχουμε και το κάτι παραπάνω. Ρίξω αγόρι με εδώ τραγουδάω εγώ, τραγούδα κι εσύ. Έχει ένα ύφος έτσι, ας πούμε. Κύριε, άστο, σε εκφράζει. Σφίγγεις γροθιά. Μα γι' αυτό έχει γραφτεί το συγκεκριμένο κομμάτι, για να σφίξει τις γροθιές όλων των ψυχολών που συσπυρώνονται γύρω μας, είτε από την εκπομπή είτε από τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας. Γιατί και σιγά σιγά οδηγούμαστε προς το τέλος. Παρασκευούλα, τριημεράκι, αύριο Άι Δημήτρης. Δεν θα δουλέψουν οι φούρνοι, θα δουλέψει η αγορά, γιατί είπαμε είναι κλειστά όλα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Λίμπερο, αν είχαμε εκπομπές, εμείς τα κάναμε κανονικά, γιατί κάθε 26 κάνουμε εκπομπές, το θυμάμαι. Γιατί ερχόμουν μετά από live 25. Τόσα χρόνια το έγραψα κιόλας, τόσα χρόνια κάνω καθημερινές και ξυπνούσα από τις 5 τα χαράματα, μια φορά ξυπνάω αργά και είναι Παρασκευή προς Σάββατο. Δεν πειράζει. Την καλημέρα μέχρι τον Παρασκευά που έστειλε τώρα στο 90. Στο 90, έτσι. Ναι. Θα γίνει ανακάτεμα της Τράπουλας, δεν έχει να κάνει. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Αδιάβλητη καθαρά η κληρωσούλα. Όχι, θα δει το ίδιο, θα πει ένα νούμερο, θα τα καταφέρει. θα τα καταφέρει. Μας ακούει για να μπει μέσα. Στέργιο, έλα τώρα. Αν δεν μας ακούει, όσο και να φωνάξει, δεν μας ακούει. Ναι. Αλλά έχω πει τη Μαρίδα να το φωνάξει. Ναι, ας το φωνάξει. Είναι παραπέντε. Είναι η ώρα των κληρώσεων. Ας το κάνουμε τώρα για να πούμε και τους χορηγούς, να κάνουμε και τις αποφωνήσεις μας και όλα αυτά που συνδέουν μια εκπομπούλα. Επίσης έχω να καταγγείλω. Όχι, δεν θα τα καταγγείλω. Απλά να πω ότι πόσο επηρεάζουμε τον κόσμο στα ενδυματολογικά του. Χθες βγήκε Νίκος Μουτσινάς και αντέγραψε τον ντύσιμό μου. Βγήκε με φόρμα και μπλε φουτεράκι NASA. Αυτό που φορούσα εγώ 2 μέρες εδώ στον σταθμό. Εντάξει. Φοράς ένα φουτεράκι 2 μέρες. Το πας κατευθείαν. Ναι, δεν το πας κατευθείαν για πλήσιμο. Αλλά βγήκε στη χθεσινή εκπομπή. Σου λέει τι να τη γράψουμε. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο μέγιστος influencer. Πάμε στο Βατμανίδης, οπότε θα τη γράψω. Πόσα άτομα θα είναι επιτυχία αν έχει σήμερα στη live. Επιτυχία είναι να έρθει έστω και ένας για κάθε φορά. Για μας. Είναι η σαντική λογική που λες, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι. Αυτό πραγματικά το λέω, ότι έστω και ένας άνθρωπος να κάνει τον κόπο να έρθει να σε ακούσει και να σε παρακολουθήσει. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι κέρδος. Δεν το βλέπουμε, ας πούμε. Ότι δεν ζούμε γιατί. Ξέρεις, δικαιολογώ ότι θα έχει κόσμο σήμερα το live. Μια χαρά θα είναι. Ω, κυρίες και κύριοι. Ναι. Καλημερίσουμε τον Στέργιο Αναστασιάδη, τον εκπρόσωπο της Τρόικας. Τι είπες, πολύ βαριά, σαν να... σε κουράσαμε. Σαν να σε κουράσαμε λίγο, ναι. Άλλοι με κουράζουν. Πες τα, όχι, πες τα. Εκπομπή ψυχιατρίου. Να εκθέσω, συναδέρφησε, θέλω. Ναι, καλά, καταλάβαμε όλοι, μάλιστα. Λοιπόν, το χαρτί με τα ονόματα υπάρχει. Στέργιο. Ναι. Σταύρο. Θα κάνεις μια κλήρωση. Σταύρο. Περνώντας μεγάλη έξω, μου τιμή. Έχει μια γραμματέα. Γι' αυτό με φωνάξατε από εδώ. Και στο τέλος κερδίζουν οι ήρωες. Οι ήρωες, κυρίες και κύριοι, που παρακολουθούν αυτήν εδώ την εκπομπή ψυχιατρίων. Βεβαίως. Μεγάλη κλήρωση. Πόσοι συμμετέχοντες. Θες ένα νούμερο.
Από το 1 μέχρι. Είναι πολλά τα χαρτιά. Το 87. Το 87 μπασκετικό. 1987, να βάλω τη ριρινή. Πώς να πω, ένα. Ξέρω, συγκεντρώσου. Με βαριά η ευθύνη, παιδιά. Λοιπόν, το 42. 42, μάλιστα. Τώρα πρέπει να ψάξει, να μετρήσει. Βάζει δύσκολα. Πρέπει να μετρήσει από το 1 μέχρι το 42 και να ψάξει. Αριθμημένα, είναι οργανωμένη. Α, εντάξει. Είναι οργανωμένη, Μαριλή. Ποιον τυχερό θα έβγαλε να αποκτήσει αυτό το θεσπέσιο δώρο. Δύσκολα. Σταύρο, το έχεις. Το είπα, είναι δύσκολο. Από το 1 μέχρι το 42. Οι φίλοι, οι 171. Λίγιο αριθμός 171, ναι, του κινητού. Ναι, που είχε το απλό λιτό μήνυμα. Welcome stores, καλημέρα. Εντάξει, έστω και μια καλημέρα, αλλά δεν βάζαμε μια καλημέρα τίποτα. Ναι. Ευγενέστατη. Ναι. Η κυρία Ρένα Σαλταφερίδη. Μάλιστα. Είναι αυτή που κερδίζει το δώρο από τα Welcome stores. Φέρε ένα στυλό, μην ξανακάνουμε την κλειώση. Δεν έχουμε στυλό, δεν είμαστε στυλό. Ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις. Έλα, πάρτο. Εντάξει. Άρα αντανακλαστικά πασχαλάκι ο Σταύρος, κυρίες και κύριοι. Ψιάσαμε κατευθείαν. Ναι, εδώ, ναι, ναι. Η νικήτρια. Σε καλή μεριά. Θα ειδοποιηθεί από τη γραμματεία μας, την γλυκύτατη Μαριλής, η οποία ανέχεται τη συμπεριφορά μας εδώ και χρόνια. Πλάκα-πλάκα, έχεις σκεφτεί ποτέ πώς είναι για κάποιον άνθρωπο να δουλεύει και να πρέπει να διαχειριστεί εμάς όλη αυτή την κατάσταση σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο και βάζουμε δυστυχώς γυναίκες. Ίσως για να καλμάρουμε όλοι λίγο, γιατί αν ήταν. Να πούμε την ιστορία με την γραμματέα γωγό παλιότερα. Προλαβαίνεις, δύο λεπτά έχεις. Ναι, εγώ δεν την ξέρω. Ε, ανετά. Ούτε εγώ. Άνετα, άνετα. Θα μάθεις εδώ. Είναι η μάνα της στον Άγιο Λουκά. Ναι. Και θέλει να βγάλει γραμμή στον αέρα. Όχι, να βγάλει γραμμή στον Άγιο Λουκά, στο δωμάτιο. Ναι. Επαίρνει τηλέφωνο στον Άγιο Λουκά. Την ίδια στιγμή είναι ο ραγκάτης αέρα και λέει να βγει ένα σοκολάτα για την κλήρωση. Εντάξει. Ναι. Μπερδεύει εγώ τις γραμμές. Ναι. Και στέλνει αέρα τον Άγιο Λουκά. Ναι. Εκείνη την ώρα που στέλνει το τέτοιο, σηκώνει η γραμματέα του Άγιο Λουκά γιατί είχε αναμονή. Ναι. Και λέει να πάρουμε τη γραμμή, λέει ο ραγκάτης, κάθεται κέντα. Ναι. Και ακούγεται Άγιος Λουκάς, παρακαλώ. Ναι. Ποιος Άγιος Λουκάς, ναι, κόψτον. Και η δεύτερη μυθική ιστορία είναι με το Μίνο. Ναι. Με το Μίνο είναι πιο δηλαδή κλαίγαμε. Ναι, είναι καλή αυτή. Επιβεβαιώνει. Ναι. Παίρνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, Σάντος και Μπάκεβιτς στο ίδιο σουκού. Mm-hmm. Ψάχνουμε έναν που έχει δουλέψει και, στο, και με τους δύο. Ναι. Και είναι ο Αντώνης Μίνου. Ως βοηθό. Ο πρώην θεματοφύλακας της ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Κού και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τηλέφωνο βγαίνει ο Τζορμπατζούρο στο στούντιο, λέει... πώς τη λέγανε? Αχ, κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων. Πώς, τη Σοφιανοπούλου, ρε, την Μεσίνη. Λέει τη Μεσίνη, βρες τηλέφωνο Μίνου. Mm-hmm. Πάει η Μεσίνη στο Ραγκάτσι, μέσα πάλι ο Ραγκάτσις. Yeah. Έχεις τηλέφωνο Μίνου, λέει αυτή. Λέει θα σου βρω, παίρνει τηλέφωνο. Μετά πολλά, παίρνει τηλέφωνο η Μεσίνη στο τηλέφωνο που δίνει ο Ραγκάτσις. Yeah. Κύριε Μίνου, να σας βγάλουμε στον αέρα να μιλήσετε για τον Μπάκεβιτς και τέτοια. Βεβαίως, κλείνει, περνάει η γραμμή μέσα. Τζορμπατζόγλου με Αλέξη Τσαρούχα νομίζω στον αέρα τότε. Ωραία. Και να καλησπέρισουμε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει και με τους δύο, τον κύριο Αντώνη Μίνου, και ακούγεται μια φωνή από πίσω να λέει: δεν είμαι Αντώνης Μίνου, είμαι ο Γιώργος Μίνος, αλλά θα σας πω εγώ για τον Παγίδη. Εντάξει, έτσι. Πολλά τέτοια. Πολλά τέτοια. Και εμείς την πάθαμε φέτος με τον πρόεδρο του Πανιωνίου. Τώρα, φρέσκια στιγμή, δεν είναι το παλιά. Τι έγινε, τι έγινε. Α, ρίχτω έτσι. Θέλαμε να βγάλουμε συνάδελφο. Δεν μου έχει πει η αγάπη. Εγώ περιμένω να βγάλουμε τον Θοδωρή Βασίλη που είναι συνάδελφος που ξέρει Πανιώνιο. Ναι. Εντάξει. Αλλά η αγάπη δεν μου πει ότι έχει κάνει την υπέρβαση. Ναι. Εντάξει. Και έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του Πανιωνίου, τον Δάρα. Ναι. Και κάνω εγώ τον. Έχει γίνει και το βιβλίο του Ντάνου τότε. Ναι, ναι, ναι. Η ουρέα στα βιβλιοπολία με το βιβλίο του Ντάνου. Μάλιστα. Το θέλω να δω πού θα συνδυαστούν όλα αυτά. Και την ώρα που είναι ο Δάρα στον αέρα και εγώ δεν το ξέρω. Το κοίτα κανένα περίπου έναν άνθρωπο που με σίγουρο είναι στην παρουσίαση του Ντάνου το βιβλίο. Γιατί είναι θαυμαστή. Κάνω χαμάλε τώρα τον συνάδελφο. Δεν ξέρω με ποιον τι είπε. Είμαι ο πρόεδρος του Πανιωνίου. Νομίζω η συνέντευξη δεν ήταν προγραμματισμένη. Κάποιο λάθος έγινε στην κριτική.
Αλλά μα έδωσε συνέντευξη κανονικά. Είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Επικοινωνιακό. Θα μιλήσω, λέει. Ναι, τι κάνει. Μισή ώρα θα μιλούσαμε, εντάξει. Αλλά φίλε. Φεύγαν οι μούντζε έτσι. Δεν σα πούνε. Πάτα και ούτα. Τέλο πάντων. Αυτά συμβαίνουν, κυρίε και κύριοι, στο μαχητικό ρόλο. Ο Δάρα έχετε κάνει κάποιο λάθο. Και αυτό επαναλαμβάνει. Έχουμε κάνει κάποιο λάθο. Και γέρει του νύμου. Καλύτερο, παιδιά, θα σα πω μια άλλη φορά. Ξέρω, Στάβο, το ξέρει και εσύ. Εντάξει, είναι παλιό προπονητή του μπάσκετ. Αξίζει. Ναι, 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 αυτή είναι αγαπημένη ιστορία. Από Δευτέρα και αλλάξουμε τα ονόματα λίγο να μην εκθέσουμε ανθρώπου και καταστάσει. Ναι, 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 εγώ θα το πω κανονικά και θα εκθέσουμε. Ναι, ναι, ναι. Από Δευτέρα, από Δευτέρα. Μπίζει ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων είναι μαζί μα για ακόμη μια φορά. Όσοι επιθυμείτε γρήγορο ίντερνετ στην επιχείρηση και το σπίτι σας με σταθερά υψηλές ταχύτητες χωρίς διακοπές, αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη όπου το χρειαστείτε, η Beezy είναι η λύση. Πάει κιόλας. Επιχείρηση με ειδικές ανάγκες για συντήρηση δικτύων και υποδομών, παροχή ίντερνετ υπηρεσίες, τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτυακής συζεύξης σημείων, δημιουργία και συντήρηση servers. Είτε αν εργάζεσαι στο σπίτι σου και απαιτείται χρήση με υψηλά upload και download, ή αν είσαι φοιτητής και θες οικονομικό πακετάκι, ή αν βλέπεις web TV και δεν θες να κολλάει, η BEASY είναι εδώ. BEASY.solutions, δεν έχει GR. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Εκεί μπορείτε να βρείτε την BEASY και βέβαια στο 2312-31-34-34. Μαζί μας και τα NAC. Η κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα μας, Naxus, γύρω από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, στο Mediterranean Cosmos, αρκετά στόκ στη Βασιλή Σόλγα, έχω δει ένα όπως κατεβαίνει δεξιά. Γενικά, πολλά μαγαζιά, δίνει τροφή σε πολύ κόσμο. Έτσι, το κυριότερο. Το κυριότερο. Naxus, λοιπόν, και σήμερα μαζί μας στηρίζουμε και μας στηρίζει. Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η εκπομπή χωρίς καμία φαντασία στο όνομά της. Η εκπομπή Τρόικα που έκλεψε το όνομα της πέσινης εκπομπής που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν. Εδώ τώρα ακολουθεί η ενημερωτική ζώνη, η οποία για κάποιο λόγο λέγεται Τρόικα. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Θα κυνηγηθούν μέχρι να αλλάξει. Κάντε η Τρόικα της ενημέρωσης. Δεν γίνεται να αλλάξει τώρα. Τώρα θα αλλάξει. Θα αλλάξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κυνηγηθούν. Τρόικα μπε. Τρόικα μπέκα, ναι. Αναπτυξιακή τρόικα. Ναι, είπαμε, αναπτυξιακή τρόικα, ναι, ναι, αυτό είναι το... Ωραία. Ναι. Αυτά από εμάς, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 104,4. Καλό Σάββατο, δεύτερο που σου κουδούτου του πού. Παρασκευή, βράδυ, 8-ball, κανένας χριστιανός, ελάτε να έχουμε να ζήσουμε. Παιδιά, ακούστε, επειδή έχω δει live Batman. Η πάντα μας έχει και παιδάκια, σας παρακαλούμε, είμαστε πολλά άτομα, ελάτε. Ακούστε, παιδιά, επειδή έχω δει Batman live, να μιλήσω εγώ τώρα, γιατί το παιδί δεν ξέρει να κάνει πρόμο τον εαυτό του, ντρέπεται, είναι από αυτούς. Παρθένει, ρε φίλε, μειώνουμε τον εαυτό μας συνεχώς. Θα τα μιλήσουμε για ζώδια από Δευτέρα. Από Δευτέρα τα ζώδια, ναι. Να πάτε στον Πατμανίδη, παιδιά, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Αυτό το λέγανε χθες σε σταθμό που θέλανε να κάνουμε πρόμο και δεν ξέραν τι να πούνε, επειδή μάλλον δεν τους άρεσε. Και πάτε, λέει, είναι κάτι το ξεχωριστό. Αυτό. Τίποτα. Κοίτα, εγώ έχω δει Βαλάντι. Ναι, τεράστιος. Και έχω δει στο χώρο του Μπαρμπαστάθη, ό,τι να είναι. Στο χώρο του Μέτρο που λέει, μαζί μας. Ναι. Ήσουν τότε. Δεν ξέρω, μπορεί να. Στο θέατρο Παιδική Χαρά της Ειρήνης, πώς λέγεται. Και να ήμουνα. Σιγά μη θυμάμαι. Ναι. Τέλος πάντων. Βγάζαμε όλα τα χρωστήματα. Άλεξ Δι Βαλάντι, Μπατμανίδης είναι Μαντόνα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τρομερό πράγμα. Εκεί θα καταλήξω. Λοιπόν, φιλιά, καλό τρίμερο.